πολύ νωρίς το πρωί ήδη ξεψυχούσε η νύχτα και έδινε τη θέση της στον Ηλία, ο οποίος δειλά-δειλά, ψηλά-ψηλά, γλυκά, ρομαντικά άρχισε πρώτα να ρίχνει το φως του και μετά από λίγο να δούμε τις πρώτες ακτίδες και το στρόγγυλο από την κεφάλα του να ξεπροβάλλει μέσα από τα βουνά του Ολύμπου. Και εγώ άνοιξα το παράθυρο και είδα αυτή τη θεσπέσια, αυτή την οπτασία που δίνει η πανοραμική Θεσσαλονίκη, και εκεί που ηρεμούσα και χαλάρωνα, ξαφνικά ακούω σιρήνες. Αμάν, λέω, ρε μεγάλε, μπήκαν οι Γερμανοί. Σιρήνες. Ανετρίχεσα. Βλέπω τον Πάτερ Θεολόγο, όπως το βλέπω κάθε μέρα που κατεβαίνει την κατηφόρα, είναι και ψηλός, έχει μια πραγματικά μια μορφή Αγίου αυτός ο άνθρωπος, ο Πάτερ Θεολόγος. Είναι πολύ γλυκός παπάς, πολύ αστέρι παπάς, τον αγαπάει όλη η γειτονιά. Να τρέχει και να κρατάει το καλυμάφκι να μην του φύγει την κατηφόρα, και σε λίγο εκεί από τους 12 Αποστόλους αρχίζουν να χτυπάνε οι καμπάνες, και εγώ λέω, μα τι γίνεται, κάτι πρέπει, κάποιος ειδοποίησε τον Πάτερ Θεολόγο. Ντύνομαι και κατεβαίνω κάτω. Βλέπω μια παρέα 3-4 λάνια, ήταν και ξενύχτιδες, να γελάνε, να αγκαλιάζονται, να χορεύουνε. Λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Δεν έμαθες, μου λέει, ρε Γιώργο. Λέω, τι να μάθω, ρε μεγάλε. Λέει, μπες, λες, στο site να μάθεις. Λέω, γι' αυτό χτυπάνε οι καμπάνες και τα αυτά. Ναι, μου λέει. Λέω, δεν είναι τίποτα Γερμανοί να μπουν μέσα, Σκοπιανοί να κάνουν καναντού? Όχι, μου λέει, είναι μια μέρα χαράς, μια μέρα πανεγενεσίας για το μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ. Κύριε Κώστα από την Κατερίνη Γουρσούζη, καλά σε είπε η κυρία Εύη. Πλατάνη, καταδότη ακροατών, θα τα πούμε και μετά μαζί. Παπά, μια μέρα σήμερα που θα εορτάζεται από τον κόσμο του ΠΑΟΚ σαν εθνική εορτή, σαν μια μέρα απελευθέρωσης από τη λέλαπα που είχε κάτσει επάνω της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ρε μεγάλε, έτσι είναι. Και άμα θα μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, οι ψηλιασμένοι θα με καταλάβουν. Πάνω από 20, λέει ο Ηλίας ο Κάπραλος. Καπράλος, ρε φίλε, Καπράλος, εντάξει, κατάλαβε ο Ηλίας τι είναι. Πιστή στο ΠΑΟΚ TV, το νούμερο μέρα με την μέρα ανεβαίνει με πολύ υψηλά επίπεδα πολλοπλασιασμού, καλώς τον φίλο μου τον Νίκο, πολλοπλασιασμού των συμμετοχών. Από εδώ και πέρα, μόνο με αυτά τα νούμερα, σε έναν αγώνα ο οποίος έχει το απόλυτο εμπάρκο από τους συμπολίτες, το λαό του Άρεως, οι οποίοι σαν τις σαρδέλες θα στηβαχτούν σε φιλικές προς αυτούς καφετέριες για να δούνε το μεγάλο αυτό αγώνα. Σπίτι με σπίτι, πόρτα με πόρτα, στενό σε προστενό, καλντερίμι σε καλντερίμι, εκεί πάνω
στην Άνω Πόλη. Ομάδες φιλάθλων του Άρη. Κάποιοι λέγανε ότι είδανε τον Χρήστατο τον Τζαλτίδη και τον Κυρκώστα στην Κατερίνη να καθοδηγεί. Εγώ δεν το πιστεύω για τον Κυρκώστα. Αλλά ο Χρήστατος με τον Πόπη σίγουρα ήταν εκεί. Μην πάρετε, μην δηλώσετε, μην δώσετε μια δεκάρα στους Τούρκους. Δεν πειράζει. Μόνοι μας. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Εσείς και όλοι εσείς και εμείς γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Είμαστε ανεβασμένοι στα σύννεφα, πετάμε. Γιατί ό,τι και να γίνει στο σημερινό μας, μείζωνο σημασίας. Που εγώ πιστεύω πάω και θα το κερδίσει εύκολα ή δύσκολα. Τώρα, ποδόσφαιρο είναι και έχουμε δει πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε για το μάτς. Πιάσουμε τα σοβαρά πρώτα. Τι γράφει ο Κάπραλ, όχι, Καπράλο δεν τον Ηλία, γεια σου Λιάκο. Πάνω από 20.000 λέει και ανεβαίνει με εκπληκτική ταχύτητα. Δεν υπάρχει περίπτωση, πολλοί μιλάνε για 50.000 σαν πρώτη δόση, εγώ λέω 30. 3-7-21. 3-7-21 με τα επαγγελματικά και με αυτά που θα γραφούν τα οχτάρια τα λεγόμενα που αρχίζουν από εδώ και πέρα, γιατί τέτοια ώρα αρχίζουν και μπαίνουν μέσα από τον Καναδά, από τη Νέα Υόρκη, από την Αυστραλία, τα γερμανάκια οι φίλοι μας, οι γερμανοπαοξίδες, οι ολλανδοπαοξίδες, οι παοξίδες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Κίνας. Έχουμε παοξίδες μέχρι στην Κίνα. Μπορεί να έχει πάνω από 50.000. 5, 8, 40, 400 και 200, 2,5. Και 850 που μάζεψες μέχρι τώρα και με τις διαφημίσεις έπιασες 3,5 εκατομμύρια και ακόμα δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ακόμα δεν έπαιξες το δεύτερο αγώνα με τον Άρη στην Τούμπα. Ακόμα δεν ήρθε δύο φορές ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Ακόμα δεν αρχίσανε τα play-offs που θα γίνει πανηγύρι. Πλέον, φίλοι παοξίδες, Χριστός Ανέστη για την ομάδα σας. Κανένας πλέον. Και αυτό. Γεια σου Νίκο. Ωραίο το σαντουιτσάκι. Με τι είναι, με λακέρδα. Σάντουιτς με λακέρδα, πρώτη φορά έχω δει. Καλά, η λακέρδα είναι εκπληκτικό. Σ' αρέσει Νίκο μου, η λακέρδα. Τσιπουράκι, λακέρδα. Τσιπουράκι δεν σ' αρέσει. Μπύρα. Δεν πάει μπύρα με λακέρδα. Ουίσκι. Ουίσκι με λακέρδα. Τι είστε εσείς οι παοξίδες, ρε. Νερό, βόντα. Water. Υδρογόνο 2-6. Δεν είσαι μπεκρής. Δεν πίνεις. Τι πίνεις. Παίρνεις ναρκωτικά. Που κλείεται. Όχι, ποτέ. Πολλά. Όχι, ρε. Νίκος, ρε. Εξαιρετικό παιδί. Τεράστιος. Φίλος εδώ. Λοιπόν, τι έλεγα, τι φώναζα, ρε, ποτέ έλεγα, τι έλεγα, κάτι έλεγα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ποτέ ξανά δεν πρόκειται να εκμεταλλευτεί την αγάπη του κόσμου κανείς, γιατί κανέναν πλέον δεν έχουμε ανάγκη. Αποδείξαμε ότι όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και βάλουμε το κάτι της μας, αυτό που δίναμε σε ξένα χέρια, και τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια, γιατί τους δίναμε μαχαίρι να μας φάξουν σαν τραγί, φίλε Γιώργο Αριανέ, που ήδη έπρεπε να ετοιμάζεις το Άρη TV, να πουλήσεις τα 10 ντέρπι και να βγάλεις διπλάσια λεφτά
τον Καρυπίδη, το Τσακάλι. Μπορεί να μην πιάσει τα 30 εκατομμύρια που θα πιάσει ο ΠΑΟΚ. Θα πιάσει 8, θα πιάσει 10. Και αυτό θα τα ρίξει την ομάδα σου. Και ας έρθουν να περάσουν μετά από το Χαριλάο. Αλλά εσύ δεν ακολουθείς. Εσύ να είσαι απέναντί μου και ας πηγαίνω εγώ στον κρεμό. Δεν σου είπα να γίνουμε φίλοι. Να κάνω παρέα οι γυναίκες. Να πηγαίνουμε το βράδυ να τα πίνουμε. Όχι. Δεν σε κυνηγάω, δεν με κυνηγάς. Τι θέλεις και στο λέω. Στον καιρό της παντοδυναμίας μου. Να ηρεμήσουμε σε αυτή την πόλη. Να δούμε μπάλα και ο καθένας στη δουλειά του. Και κανείς πλέον δεν μπορεί να παίξει και να χρησιμοποιήσει και να καταπιλευτεί το άσυλο που δίνει η τεράστια δυναμική του λαού του ΠΑΟΚ. Κανείς δεν μπορεί να έρθει να μας πουλήσει φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Και όλα αυτά, όλα αυτά κυρίες και κύριοι, μετά από μία φουρνιά μεγάλου παραγόντων. Να ξεκινήσω από αυτούς που είχαν μεγάλη συμμετοχή στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και την κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Να μιλήσω για τον Μιλωνά, για τον Ζέρβα, για μεγάλες προσωπικότητες, για τον Φούλη τον Μαρτινίδη, για τον Αρβανιτάκη, για τον μεγάλο, τον τεράστιο, τον πατέρα όλων των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, τον πατριάρχη μας, τον Γιώργο τον Παντελάκη. Μιλήσω για τον Φούλη τον Μαρτινίδη. Θα μιλήσω, ξεχνάω ορισμένους, ας με σχωρέσουν. Έτσι κι αλλιώς σχωρεμένοι είναι. Είπε ο κύριος Αρβανιτίδης ζει. Μάλιστα μου είχε δώσει και μια μεγάλη συνέντευξη πέρσι νομίζω, και έμεινα έκπληκτος. Θα προσπαθήσω να τον πάρω πάλι μια συνέντευξη. Είναι ο τελευταίος των μεγάλων από εκείνη τη φουρνιά. Η δεύτερη μεγάλη φουρνιά όμως είναι εδώ. Βλέπει και καμαρώνει, γιατί έχει συνεισφέρει πάρα πολλά. Φόρο τιμής στο μεγάλο ηγέτη του ΠΑΟΚ τα τελευταία 30 χρόνια, το Θανάση τον Κατσαρή, ο οποίος κατόρθωσε και έχει ένα σωματείο ερασιτεχνικό πρότυπο με δύο ιδιόκτητα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, χωρίς να χρωστάει δεκάρα, και πολλά από τα τμήματα, τα περισσότερα από τα τμήματα, να πρωταγωνιστούν και να κάνουν πρωταθλητισμό, με πάνω από 10.000 παιδιά που αθλούνται σε όλες τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γυναικών, αντρών, στίβο, πάλι, τέικβοντο, κέρατα του Ιούδα. Ό,τι αθλητικό σωματείο υπάρχει σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μέσα στον ΠΑΟΚ. Μπράβο ρε Θανάση, ο Θεός να σε κρατάει γερό και να μένεις εκεί. Να σε κάνουμε σαν το Βασιλακόπουλο. Εκεί. Ελ Σιντ. Δεν θα φύγεις από εκεί. Χαιρετίσματα και τα σέβη μου και το σεβασμό μου και την αγάπη μου στο Θανάση τον Κατσαρή. Παράγοντες, σαν το Λάκη τον Οικονομίδη, το μεγάλο πρόεδρο του μπάσκετ, του μεγαλύτερου πρόεδρου που πέρασε από τον μπάσκετ, αν δεν υπήρχε ο Νίκος Μεζιρτζής, που μαζί οι δύο αυτοί ξεκινήσανε πρώτα ο Νικόλας. Πρώτα ο Νικόλας, ο οποίος, γιατί να σας πω κάτι ρε μάγκες, άλλο να έχεις ας πούμε 100 εκατομμύρια και να δίνεις τα 10, και άλλο να έχεις 5 και να τα δίνεις και τα 5. Πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό να δεν το βγάλαμε ούτε βουλευτή, δεν πειράζει. Μήπως, Νίκο, πιο μεγάλο τίμησε ο κόσμος τον Περικλή, τον εξόρισε, σκότωσε το γιο του, τον Μιλτιάδη τον εξόρισε, το Θεμιστοκλή πέθανε στη φυλακή, τον Περικλή
τον είπαμε, τον Μπαυσανία, τη μάχη των Πλατεών, το χτίσαν ζωντανό και πέθανε, τον Κολοκοτρώνη τον βάλαν φυλακή, τον Καποδίστρια τον σκοτώσανε, εσένα θα χαρίζανε. Τέτοιοι κολοέλληνες είμαστε. Δεν πειράζει, Νικόλα. Κάτσε στις δόξες σου, αναλογήσου αυτά που έκανες και πού πήγες την ομάδα σου και να τρέφεσαι από την αγάπη και το σεβασμό που σε έχει ο κόσμος. Δεν ήτανε λίγο σου το Λάκης ο Οικονομίδης. Πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλη καρδιά και πολύ καλός άνθρωπος. Να είναι καλά ο Λάκης, κυνηγάει γουρούνια στο Λιτόχωρο. Έχουν πέσει και μπόλικα τώρα, μπάπα μπούπα. Ο Λάκης θα βαράει τα γουρούνια. Και μέσα σε αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες, παράλληλο είναι που είναι λίγα χρόνια κοντά μας, οφείλουμε εν μέσω χειροκροτημάτων να κατατάξουμε και τον Ιβάν Σαββίδη. Ένας Ιβάν Σαββίδης όμως που ενώ έκανε όλα όσα κάναν και οι άλλοι, το μόνο που του λείπει είναι ο χρόνος, γιατί οι άλλοι πηρετήσαν πολλά πάνω από 20 χρόνια, 30 τον ΠΑΟΚ, αυτός είναι κοντά μας 6, 7, 8 χρόνια, πέτυχε απίστευτα πράγματα και δεν είναι μόνο αυτό. Έφερε τον εξυγχρονισμό στον ΠΑΟΚ και έγινε αιτία με τις κινήσεις που έκανε, την επανάσταση που έκανε, το ότι δεν κατέβασε την ομάδα στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Η UEFA πλέον να στρέψει τα μάτια της στην Ελλάδα, να βάλουνε τον Περέιρα αρχιδιατητή, να φέρουνε ξένους διαιτητές, να έρθει το ΒΑΡ και πλέον να καμαρώνουμε ένα τίμιο πρωτάθλημα. Το οποίο πάλι ο Ολυμπιακός με το πρώτο ήδη έχει αρπάξει 2 βαθμούς. Ελπίζω να μείνει εκεί όμως. Και να το πούμε το μεγάλο Ιβάν Σαββίδη, τον πρόεδρο, ένα έβγε. Έβγε πρόεδρε, έβγε. Γιατί με τις κινήσεις σου μας ελευθέρωσες. Πλέον όλοι ξέρουν το δρόμο. Πλέον ο ΠΑΟΚ στηρίζεται στο λαό του. Πλέον δεν φοβόμαστε κανέναν. Και αν ποτέ, που μέσα από την καρδιά μου το απεύχομαι, αποφασίσει ο Ιβάν να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, δεν το βλέπω, γιατί υπάρχει τεράστια αγάπη και από αυτόν και από την οικογένειά του και από τα παιδιά του στον ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι ξεκρέμαστος ο ΠΑΟΚΣΙΣ, γιατί η παρακαταθήκη του Ιβάν Σαββίδη με το δρόμο που άνοιξε με την TV ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ TV, θα είναι ο φύλακας άγγελος του ΠΑΟΚ που δεν θα τον αφήσει ποτέ ξανά να είναι μπατήρης αξιολύπητος και να έρχονται ο κάθε τυχάσπαρτος παράγοντας και να σου παίρνει τα διαμάντια σου αντί πινακίου φακής, που θα λέγανε και οι αρχαίοι μου προγόνοι. Έβγε Ιβάν Σαββίδη. Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση του λαού του ΠΑΟΚ. Σήμερα είμαστε ελεύθεροι. Σήμερα αναπνέουμε ελεύθεροι και σήμερα ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει, και αν η δικιά μας η γενιά φεύγει σιγά σιγά, εμείς που εξενταρίσαμε, και έρχεται μια καινούργια γενιά από πίσω, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Ο πρόεδρος, ο Σαββίδαρος, γεια σου ρε Ιβάν, Αλάνη, για πάντα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Time out. Εγώ ευχαριστώ, δεν θα τον πω, όπως είπαν και τα παόκια. Το θεωρώ αυτό που κάνει, ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να μας κάνει τέτοια και μας θα κάνει ο πρόεδρος. Μπορώ όμως, αντί για ευχαριστώ, να φωνάξω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου: έβγε πρόεδρε, έβγε Ιβάν Σαββίδη, γιατί μας ελευθέρωσες ακόμα και από σένα.
Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ακούω πολλούς φίλους που μιλάνε και λένε αναμνήσεις από τα μεγάλα τοπικά ντέρπι της πόλης μας που έχουν δει. Ένα είναι κάθε χρόνο, δύο μάλλον τα παιχνίδια που πραγματικά συγκλονίζουν το φίλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης και πολλούς από άλλες πόλεις. Είναι οι αγώνες του Άρη με τον ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Έχω την τύχη να παρακολουθήσω πάρα πολλούς από αυτούς. Αγώνες που πραγματικά ραγίζαν τα τσιμέντα από το πάθος και τη φλόγα και των δύο κομματιών της κερκίδας. Και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Όταν ήταν με κόσμο, συνήθως ήταν μοιρασμένα τα πράγματα. Είναι δεκάδες οι αγώνες που μπορώ να αναφερθώ, που πραγματικά συγκλονίσανε. Αλλά έχω να μιλήσω μόνο για δύο που άλλοι τέτοιοι δεν πρόκειται να ξαναπεράσουν, κατά τη γνώμη μου. Ο ένας και τα δύο μάτς που θα σας πω και θα σας βάλω μέσα στη μαγεία της εποχής είναι αγώνες κυπέλου. Δεν έχει σημασία. Εγώ δεν μιλάω ούτε για, πόδο, για κύπελο ούτε για πόδο. Εγώ μιλάω για αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων. Αν είναι για το πρωτάθλημα, έχω πολλούς ακόμα να σας πω. Αλλά αυτοί οι δύο αγώνες ήταν συγκλονιστικοί. Ο ένας έγινε το 1970 και είναι ο τελικός του ΠΑΟΚ με τον Άρη που έγινε στο Καφτατζόγλιο, παρουσία από τη στιγμή που είχε 47.000 εισιτήρια κομμένα, είχε μέσα πάνω από 60.000 κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι τότε δεν υπήρχαν τα καρεκλάκια, ο ένας λίγο μπροστά, ο άλλος λίγο πίσω, σε μέρος το οποίο είναι 5 άτομα, καθόταν 7-8 πολλές φορές. Παιδιά στις αγκαλιές, φοιτητές, στρατιώτες, μπουκα, μισκινιά ανεβαίνανε. Μάλιστα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φίλος που να το θυμάται, στη μεριά της θύρας 8, γιατί τότε τα εισιτήρια είχε η κερκίδα από κάτω, είχε κάτι τρύπες και με ένα καρεκλάκι από τη μέσα μεριά του γηπέδου καθόταν γύρω γύρω από το γήπεδο. Από αυτές τις τρύπες και προμηθευόταν ο κόσμος στα εισιτήρια. Δεν υπήρχαν εκδοτήρια. Υπήρχε μια τρύπα λίγο μεγαλύτερη από τις άλλες. Και ένα μικρό παράθυρο. Μικρά παράθυρα ήταν όλα, αλλά πολύ στενά. Δεν χωρούσε να πέρασε. Από την 8 όμως ήταν κατά κάτι μεγαλύτερο. Και οι φτωχοδιάβολοι, τα αλάνια 13, 14, 15 χρονών, αδυνατοί, χωρούσαν από εκείνη την 8. Και εκεί βρισκόμασταν κάθε Κυριακή, φυσικά έπρεπε να μπούμε πριν έρθει ο εισπράκτορας από μέσα που δίνει τα εισιτήρια, γιατί άμα ήταν από μέσα δεν μπορούσες να μπεις, ήταν ο μάγκες από μέσα. Δηλαδή αν ξέραμε ότι ο αγώνας αρχίζει στις 5 η ώρα, εσύ 12.30 μία η ώρα έπρεπε να μπεις μέσα. Με τα σάντουιτς σου, με το παγούρι, που μπουκάλι νερό. Και εκεί βγήκε και το ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί, γιατί έμπαινες μέσα με το ψωμί να είναι μαλακό και όταν άρχισε ο αγώνας είχε ξεραθεί. Και το τρώγαμε ξερό. Ο ένας λοιπόν αγώνας είναι στο Καφτατζόγλιο και είναι ο αγώνας του Άρη με τον ΠΑΟΚ που έληξε με 1-0 και από ό,τι έχει μείνει από εκείνον τον αγώνα είναι ότι τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν του Άρη μέχρι το 18ο λεπτό και μετά ο Κεραμιδάς έβαλε τον γκολ και προηγήθηκε ο Άρης, τα οποία από ό,τι λέγαν όλοι ήταν κανονικά, αλλά δεν μετρήσανε. Δεν υπήρχε στην τηλεόραση που τα είδε και τα ξανά μια-δυο φορές που τα έδειξε, γιατί ήταν αυτό το μάτς. Αυτός ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος το 1970,
ήτανε το πρώτο μάτς, ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που μεταδίδεται απευθείας από την ΕΕΡΤ, την τότε σημερινή ΕΡΤ. ΕΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Και η ΕΡΤ 3 δεν υπήρχε. ΕΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Ήταν η ΕΝΕΔ, ήταν του στρατού. Δούλευανε μέσα μόνο στρατιώτες. Η ΕΡΤ ήταν ελεύθερη. Η ΕΝΕΔ ήταν λίγο πιο αυστηρή στις ειδήσεις και τα λοιπά. Η ένταση, το πάθος, η δυναμική, ένας Άρης που με σουρανούσε τότε, έχοντας την καλύτερη ομάδα που έβγαλε ποτέ στα 100 χρόνια της ιστορίας της, με το Χριστίδη, τον Μπάλα, το Σπυρίδωνα, τα λέω απ' έξω γιατί τους θυμάμαι, το Σπυρίδωνα, το Σεμερτζίδη, Σεμερτζίης, Σοφοκλής Εμερτζής και ο Κώστας ο Εγκλέζος. Ναι φίλε, καλά μου το θύμισες. Και ο Κώστας ο Εγκλέζος. Και φυσικά ο Σαρπανάς, ο Νίκος αν δεν κάνω λάθος. Τον οποίον ο σύνδεσμος που είχαμε κάποτε που ήμουν και εγώ μικρός, σύλλογος φίλων ΠΑΟΚ, δικέφαλος στη Τζιμισκή, σε συνεργασία και με τους άλλους συνδέσμους είχαμε κάνει ένα χορό στον Καραμπέρι τότε στην Εράιδα και τον είχαμε τιμήσει τον Νίκο τον Τζαρπανά. Αλλά δυστυχώς ήταν άρρωστος και δεν ήρθε να το πάρει. Και να σου πω κάτι φίλε, νομίζω ότι ακόμα επειδή δεν ήρθε και χαθήκαμε μετά, την πλακέτα του την έχω εγώ στο σπίτι. Θα ψάξω να τη βρω και αν με ακούσει εσύ που με πήρες τηλέφωνο προηγούμενα, μπορείς να έρθεις να σου τη δώσω για να τη δώσεις. Αλλά νομίζω κάπου την είδα. Πάρε μου ένα τηλέφωνο στο διάλειμμα. Γιατί μου είπες ότι ήσουν πολύ φίλος με τον Νίκο. Δεν ξέρω αν έχει με τον Τζαρπανά. Δεν ξέρω αν έκανε οικογένεια. Αυτός ο μεγάλος ηγέτης των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ. Ο οποίος είχε 3 φορτηγά και έβγαζε το ψωμί του βασιλικά τότε. Και αυτός πούλησε τα φορτηγά, έδωσε τα λεφτά στον ΠΑΟΚ και καθόταν και έπλαινε τις φανέλες και τα σοβρακάκια των παικτών. Μάλιστα, αυτό το οποίο το χαρακτήριζε ήταν ότι πριν από κάθε αγώνα, με το που έβγαινε η ομάδα, πετούσε εκεί μπροστά στη θύρα 1, στα πλακάκια της θύρας 1, μία στάμνα με νερό για να σπάσει το κακό και να είναι γούρικη η σημερινή εμφάνιση, η τότε σημερινή, η καθημερινή εμφάνιση της ομάδος του ΠΑΟΚ. Μιλάμε λοιπόν για ένα τελικό που έχει μείνει καμία σχέση με το δεύτερο τελικό που έγινε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εκείνος ο τελικός είχε πρώτα για πρώτη φορά μία ομάδα της πόλης θα έπαιρνε έναν τίτλο. Είχε ο Άρης τα 3 πρωταθλήματα, αλλά ήταν πριν το 1959, δεν ήταν πανελλήνια. Και ούτε κύπελο ούτε πρωτάθλημα είχε πάρει πανελλήνιο μέχρι τότε ομάδα της πόλης. Έτσι λοιπόν ήταν πολύ μεγάλη η επιθυμία. Στο κέντρο έπαιζε ο Σιρόπουλος, ο Κεραμιδάς, ο Κωνσταντινίδης, ο Αλεξιάδης μπροστά, μια εξαιρετική ομάδα. Και ένας ΠΑΟΚ που τότε άρχισε να ανεβαίνει με τον Κούδα. Κέρδισε δίκαια κατά τη γνώμη μου εκείνο τον αγώνα. 65-60 χιλιάδες κόσμος μέσα, μπερδεμένοι, χωρίς πέταλα, μπερδεμένοι και χωρίς να γίνει το παραμικρό επεισόδιο. Ας παραδειγματιστούν από εκείνο τον αγώνα, παρόλο που δεν θα είναι μπερδεμένος κόσμος σήμερα, θα έχει μόνο παοξίδες, να δούμε έναν όμορφο αγώνα. Να καμαρώσουμε τα νιάτα μας των ομάδων μας, τους παίκτες μας, ας μην είναι οι Έλληνες περισσότεροι ξένοι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι σήμερα τα πράγματα. Να δούμε ένα αγώνα που θα κριθεί μέσα στο γήπεδο και εκεί θα κριθεί, γιατί με το ΒΑΡ τώρα πολύ σπάνια να γίνει το λάθος και να κερδίσει ο καλύτερος, και οι δικές μου ευχές είναι εκτός από το να γίνει καλή ομάδα, από τις δύο ομάδες αυτή που συμπαθώ παραπάνω είναι ο ΠΑΟΚ.
Άλλωστε τι να με νοιάζει, εμένα Παναθηναϊκός είμαι, έχουμε το δικό μας τον ντέρπι. Εδώ θα δείξουμε τη μεγάλη ομάδα μας. Και ο δεύτερος μεγάλος αγώνας είναι πάλι στο Καφτατζόγλιο. Ένας αγώνας που είχε συγκλονίσει. Νομίζω πρέπει να ήταν γύρω στο 1980. Έχει προηγηθεί διπλό μάτς κυπέλου. Πρώτο μάτς στο Χαριλάου, όπου ο Άρης μετά από ένα επεισοδιακό αγώνα, το οποίο θυμούνται όλοι ότι στον πανηγυρισμό του γκολ που είχε βάλει ο, νομίζω, ο Ζίντρος το είχε βάλει. Από τη μεριά της Παπαναστασίου, από εκείνο το αυτό. Ο Φυρός, το center back του αυτού, εκεί είχε ένα πολύ έντονο διάλογο και χειρονομίες. Να μην επεκταθώ με τους παοξίδες, με αποτέλεσμα να είναι πολύ τεταμένη η ατμόσφαιρα, διότι ηλεκτρίστηκε στα τελευταία 10 λεπτά. Η ρεβάνς είναι να γίνει μετά 15 μέρες και 4-5 μέρες πριν σωτήριε δασκαλάκι τον αγώνα. Το γήπεδο της Τούμπας δέχεται ένα τεράστιο πλήγμα. Η 7 και η 8 καταραίει, γκρεμίζεται και εδώ το γήπεδο του ΠΑΟΚ κρίνεται ως ακατάλληλο. Ο αγώνας αναβάλλεται και είναι να γίνει την άλλη εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη, στην Κατερίνη, όπου ο ΠΑΟΚ αποστολία. Έσκασε μύτης Κατζόχυρος, κάτσε λίγο. Όπου ο ΠΑΟΚ, έχοντας τη διάθεση των εισιτηρίων, και νομίζω ήταν 30, 70, 60, 40, κάπως έτσι τότε, οι φίλαθλοι συνεννοούνται 3 ώρες, 4 ώρες πριν από τον αγώνα της Κατερίνης, όπου έπαιρνε 7.500 κόσμο όλο, 8, να μπουν μέσα με ένα εισιτήριο 5, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, να καταλάβουν όλο το γήπεδο ομάδες δε περιφρούρησης να βρίσκονται απ' έξω, ώστε να μην αφήσουν ούτε καν να πλησιάσουν στο γήπεδο, να πάνε 15.000 κόσμος. Αυτό το μαθαίνει η αστυνομία. Και στις 10-11 η ώρα την Τετάρτη, τη δεύτερη φορά που, στη δεύτερη αναβολή, τη Τετάρτη δίνει εντολή ΕΠΟ και ο αγώνας αναβάλλεται επαόριστο. Και μετά από διαβουλεύσεις και τα λοιπά, αποφασίζεται ο αγώνας να γίνει στο γήπεδο, στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Ήδη έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Εκεί ο θρυλικός αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Μάξο Μαυρομιχάλης, συλλαμβάνει ένα σχέδιο. Είχε δει, λέει, κάπου στην Αργεντινή, νομίζω, αυτό το θέμα με τους ντενεκέδες, όπου στη Βραζιλία, νομίζω, είναι η Πυρσή και οι ντενεκέδες. Του τα είπε και για τους ντενεκέδες. Και για τους ντενεκέδες, λοιπόν. Καμιά κατοσταριά ντενεκέδες γεμάτες με κρουσούμια και μάλιστα σφραγισμένα τα καπάκια, ώστε να μην μπορεί να ανοίξει το καπάκι ο τρελάκης να πάρει τα κρουσούμια και να γίνει και κανένα κακό. Να μπουν μέσα, συνάμα τα μέτρα είναι τόσο σφιχτά, τόσο αυστηρά, που ούτε με κασκόλ θα μπορούσες να πλησιάσεις το γήπεδο. Χωρίς σημαίες, χωρίς λάβαρα να πάει ο κόσμος. Ο Άρης έχει πάρει το κέντρο του γηπέδου απέναντι ακριβώς από τα δημοσιογραφικά, από τα επίσημα. Δεξιά το πέταλο και αριστερά το μισό είναι του ΠΑΟΚ. Το πέταλο εκεί που είναι το ρολόι. Και εκεί πάνω στο ρολόι είναι πώς θα τα βάλουμε μέσα τα πράγματα.
Και πώς έγινε αυτό με τους Δενακέδες? Ένας φίλος του Παοξής είχε έρθει από τη Βραζιλία και του είπε ότι, του δείξε και κάτι φωτογραφίες, δηλαδή λέει αυτό που κάνουμε, λέει, στη Βραζιλία, ντάγκα ντάγκα χτυπάμε τους Δενακέδες με τα κουρσούμια και κάνει ένα απίστευτο θόρυβο. Εκτός αυτού του μιλάει για τα καπνογόνα, για τους πυρσούς. Και του δείχνει φωτογραφίες μου πυρσούς. Ναι, αλλά τέτοια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Και τότε του λέει ο Βραζιλιάνος του Μανάβη, αυτά τα έχουν, λέει, οι βάρκες, τα φέρουν κατόπιν παραγγελίας οι βάρκες και τα μικρά, τα κότερα, τα σκάφη, τα αυτά, γιατί σε περίπτωση που γίνει κάτι στη θάλασσα, ανάβουν τον πυρσό για να τους δούνε. Έχετε εδώ πέρα, λέει, κανένα μόλο, κανένα αυτό, έχουμε, λέει, εκεί στην Καλαμαριά. Και πάνε το βράδυ και ψηρίζουνε τους πυρσούς από τα κότερα και από τα σκάφη. Τα κοτεράκια αυτά που υπάρχουν στην Καλαμαριά. 6 ώρα είχε ο Στίβος προπόνηση στο Καφτατζόγλου, έχουν μπει κάποιοι μέσα και από τη μεριά που είναι το ρολόι του Καφτατζογλίου, εκείνη τη μεριά κάτω έχει μια τεράστια πόρτα. Λιμάρουν από μέσα τις ασφάλειες της πόρτας και τις ξαναφύρουν στη θέση τους με το παραμικρό τράνταγμα να ανοίξουν. Και 3 η ώρα ξημερώματα βάζουν μέσα τους Δενακέδες και τους Πυρσούς. 12 η ώρα το πέταλο του ΠΑΟΚ είναι μισογεμάτο, παρόλο που ο αγώνας θα άρχισε στις 4. Και κάτω από τα πόδια των συνδεσμητών εκεί της 4 και των άλλων είναι οι Πυρσοί και οι Δενακέδες. Όταν βγαίνουν οι ομάδες, δεν υπάρχει μια ησυχία, ένα αού, δεν υπάρχουν σημαίες, δεν υπάρχουν τα λοιπά. Και ξαφνικά βγαίνουν πρώτα οι Δενακέδες και αρχίζουν και χτυπάνε σαν τρελοί και από πίσω στο σούρουπο που έρχεται αστραπτοβολάνε οι Πυρσοί και γίνεται μια κόλαση. Άναυδη παρακολουθεί όλος ο κόσμος αυτό το απίστευτο πανηγύρι στην κερκίδα του ΠΑΟΚ, η οποία έχει θεωρηθεί η ωραιότερη κερκίδα που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο αγώνας είναι δραματικός. Ο ΠΑΟΚ υπερέχει στην αρχή, προηγείται με 1-0. Ο δε Βασίλης Βασιλάκος, νομίζω, βάζει το πρώτο και στο δεύτερο Σαράφης. Ανάποδα, πρώτο Σαράφης, μετά ο Βασιλάκος. Έχω τον Βασίλη τον Βασιλάκο στο τηλέφωνο και θα μας πει για αυτόν τον αγώνα, όπως και άλλα, αμέσως μετά το διάλειμμα. Στην παράταση, ναι, για να πάει παράταση ήταν 1-0. Στην παράταση γίνεται το 2-0 και εκεί ο Άρης χάνει 5 μάτια. 5 μάτια, αδερφέ, 5 τέτα τέτ. Ζελελίδης, Εμερτζής, εκείνο του Ζελελίδη έχασε ένα γκολ. Πεσμένος ο τερματοφύλακας κάτω, μόνος του βγάζει έξω την μπάλα. Θα μπορούσε να γίνει το κακό. Αυτά τα 2 μάτς, κυρίες και κύριοι, θυμάμαι. 2 συγκλονιστικά μάτς και τα 2 στο Καφτατζόγλιο. Τώρα για ποδόσφαιρο πολλά έχω να πω και για τις 2 ομάδες. Αυτό το μάτς που θυμάμαι, αν και ήμουν παιδάκι, ήταν το Άρης ΠΑΟΚ 5-1 που χτύπησε ο Μουσελεμίδης. Μου έχει μείνει αυτός ο αγώνας, όπως και το ΠΑΟΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Σαράφη, εκεί που έσπασε η δεκαετή παράδοση που είχε ο Άρης. Πολύ μεγάλοι αγώνες, πολύ μεγάλο ντέρπι, το μόνο ντέρπι που έχει μείνει στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να το δει και να πει αυτό το μάτσι είναι ντέρπι, μυρίζει ντέρπι. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Σκατζόκυρε, δεν έρχεσαι να πεις διαφημίσεις. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Ο Σκατζόχυρος θα πει τον Παπαδόπουλο, τον Γιάννη, τον φίλο μου μετά. Εγώ ταύτισα. Πολύ ώρα μιλάω, ρε φίλε. Μία ώρα συνεχόμενη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Σωτήρης Δασκαλάκης στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Αποστολή Αντοβόλη, Γιώργος Συρίγος και ένα ολόκληρο επιτελείο που θα περιμένει τα τηλέφωνα
για να σας βγάλουμε στον αέρα όταν το ανοίξουμε. Τώρα έχουμε μία συνέντευξη με έναν παίκτη που έχει σημαδέψει με την απόδοσή του, αλλά και με τα γκολ, τα σημαδιακά που έβαλε, πολλούς από τους αγώνες αυτούς που εμείς αποκαλούμε την ομορφιά του ποδοσφαίρου, το απόλυτο ντέρμπι της Ελλάδος. Πριν όμως πάμε στο τηλέφωνο, δεν σαν μπορούμε να βγάλουμε τον Βασίλη. Έχουμε Αποστολίτσα. Έλα, καλημέρα, πίτσα. Καλημέρα σε όλους. Πες μια καλημέρα στον καλημέρα κόσμο. Καλημέρα σε είναι όλους. Το καλύτερο, καλημέρα, μια καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς πέρασε χθες, πώς πάρα πολύ είναι. Όμορφα. Α, τραβήχτηκες. Ήμουνα με πολύ ωραία παρέα και φίλους, ωστόσο μάλλον κρύωσε λιγάκι. Α, ναι. Άμα κρυώνουν οι νεράιδες, εμείς οι κίνητροι τι πρέπει να κάνουμε? Άντε, πείτε ρε φίλε. Πείτε μου εσείς, εδώ όμως, έτσι. Ναι, βέβαια. Τρίτη συνεχόμενη εκπομπή, να τα λέμε και αυτά, το σπάσαμε το ρόδι. Έχεις πρόβλημα με τα λογιστικά σου βιβλία? Δεν θα έχω. Ψάχνεις κάποιον να τακτοποιήσει την επιχείρησή σου και όλα να δουλεύουν ρολόι? Σαν κολλασμένος. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Από λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων όπως Linder, ESPA ή ΟΑΕΔ. Θέλεις να έχεις ηρεμία και γαλήνη στο σπίτι σου? Θέλω! Άσε τα φορολογικά σου στους ειδικούς. Γραφείο λοιπόν λογιστικό του κυρίου Ιωάννη Παπαδόπουλου, ρυθμίσεις χρεών, εξοδικαστικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Πού? Στη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Νίκης 3 και στο τηλέφωνο 2310-222-216, αλλά και στο Πολύκαστρο Κιλκής, Θερμοπυλών 19 και τηλέφωνο 2343-023-900. Ήρθα εγώ, και... Σωτήρη, και αρχίσα να δω διαφημίσεις. Καταλαβαίνεις, παίρνει ανάσες. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τσιτσιλά στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα, βέρες, κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλαιών. Στη Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Μάλιστα. Κάνουμε προσπάθειες να βρούμε τον Βασίλη για να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Αν και μίλησα προηγούμενα, μήπως βρήκα, για κάτσε εδώ πέρα, γιατί μου λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Σωτήρης, ο δασκαλάκης, αναζητούμε, έχουμε βρει τα στατιστικά του, τα αυτά του, να μας πεις κάποια πράγματα, ναι, για το φίλο τον Βασίλη. Γεννημένος το 60, παλέμαχος φυσικά. 60, πλέον, ναι, ποδοσφαιριστής. Δηλαδή 60, και 40. 2000, 60, 70, 80, 90, καλά, 2000. Καλά, μην κάνουμε το λογαριασμό. Κάτσε να δούμε πόσο χρόνο είναι το τέρας, ρε. Και 18, 19, γίνανε 59 χρονών ο Βασίλης, ρε. Μια χαρά, στα καλύτερα. Και άμα το δεις, νομίζω ότι είναι 30. Μπορεί να μπει μέσα να παίξει μπάλα. Ναι. Τεράστια φυσική. Τι σου κάνει ο αθλητισμός. Αυτή ακόμα έχει. Συγκρατά, ναι. Κρατά νέο. Καλά, πολλά, δεν πέρασε πολλά, τέτοιο χρόνια. Δεκάρι, άμα ξέρεις τον Κούδα και τα λοιπά, τέτοιος παίκτης, ο ποιος Παπαϊωάννου και ποιος αυτούς, φέραν ένα λάκι Παπαϊωάννου τον πυρικό εκεί, τον έκανε μια χαψιά ο Βασίλης. Και βουνό παίκτη, σίδερο, αντοχή τεράστια, και αυτό το οποίο το χαρακτήρισε ήταν το εκπληκτικό σουτ και ότι έβαζε γκολ. Θυμάμαι έναν αγώνα, παίζει η αποστολία ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο κύπελο, ναι, ναι. Στο Καραϊσκάκης. Και αυτός ο παίκτης έγινε αιτία να κρεμάσει τα παπούτσια του ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους τερματοφύλακες που έχει βγει. Του βάλε γκόλα το κέντρο. Ναι. Τέτοιο. Πάω ο Ολυμπιακός, 1-2 Καραϊσκάκης, και ο Πάω κατέβηκε με μισή ομάδα. Έβαλε τα παιδιά, τα νέα, τα ξέρω εγώ τι, και μέσα σε αυτούς και ο Βασίλης. 17-18 χρονών. Ναι, ναι. Για πες τώρα γι' αυτό, ναι. Αγωνίστηκε τη δεκαετία του 80 ως επιτελικός μέσος, για όλους εσάς που τον έχετε θαυμάσει. Είχε παραπάνω από 200 συμμετοχές στην πρώτη εθνική, κυρίως με τον ΠΑΟΚ, και λιγότερες με τις ομάδες ΑΕΚ και Πανιόνιο. Επίσης αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό Βόλου στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Βασίλης Βασιλάκος στον γυμναστικό σύλλογο Αλμυρού. Αλμυρό Βόλος. Είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδος. Είναι ο Αλμυρός. Το 1979. Βουνό και κάτι θάλασσα. 19 χρονών από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο και συνέδεσε φυσικά την καριέρα του. Αφού αγωνίστηκε 8 σεζόν, ως το 1987 ήταν βασικό μέλος της σπουδαίας ομάδας του ΠΑΟΚ της δεκαετίας 80-90.
η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1985 και έφτασε τρεις φορές στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Το 1981 ο Βασιλάκος μπήκε ως αλλαγή στο 75ο λεπτό, το 1983 δεν έπαιξε στον τελικό και το 1985 αποβλήθηκε στο 18ο λεπτό. Στη συνέχεια πήγε για μία σεζόν στην ΑΕΚ και από το 1988 έως το 1991 έπαιξε στον Πανιόνιο, με τον οποίο αγωνίστηκε και σε ακόμη έναν τελικό το 1989, στον οποίο και μπήκε ως αλλαγή στο 51ο λεπτό, χωρίς να καταφέρει ούτε αυτή τη φορά να το κατακτήσει. Έχουμε τα γκολ του, 32 στο σύνολό τους, 219 συμμετοχές με όλες τις ομάδες. Δηλαδή τα γκολ αυτά είναι ένα άθροισμα. 4 από ό,τι βλέπω με την ΑΕΚ και άλλα 4 με τον Πανιόνιο. Τα υπόλοιπα από τα 32 τα σημείωσε με την ομάδα του ΠΑΟΚ. 26 με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ωραία. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Βασίλη του Βασιλάκο, παλιό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, βετεράνο τώρα και προσωπικό φίλο. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ για το, πώς το λένε, για το βιογραφικό μου. Έτσι, καλά τα είπε η αποστολία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για το βιογραφικό μου. Ήρθε. Και εγώ τώρα δεν κρατάω στατιστικά. Τα στατιστικά είναι, κρατιούνται, ξέρεις, από κάποιους ανθρώπους. Πιστεύω ότι η κοπέλα πήρε πλήρως τα στατιστικά. Τώρα δεν ξέρω αν τώρα έβαλα ένα κόλπο παραπάνω να είχα μια συμμετοχή περισσότερη. Τώρα δεν θα τα χαλάσουμε. Το ίντερνετ. Για γενικές γραμμές. Γενικές γραμμές το βιογραφικό μου αυτό είναι. Εντάξει. Υπήρξε θα μπορούσε να ήταν και χειρότερο, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Για μας ο Βασίλης ο Βασιλάκος είναι ένας παίκτης σημαδιακός. Άρα, άλλωστε, Βασίλη, είσαι και από τους λίγους παίκτες που γίνανε σύνθημα και τραγούδι. Από αυτούς που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Στην εποχή μας, έτσι, γιατί τώρα τραγούδια και συγκρίματα γίνονται συνέχεια. Ξέρεις κανένα τραγούδι από την ομάδα του που πήρε το... Το double εφέτο, πέρσι, άμα βγήκε κανένα τραγούδι για κανένα παίκτη. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Ναι, δεν υπάρχει, ρε. Αλλά ξέρω ότι τραγούδια σε ποδαπέρα από το ποτάσιο, εμείς είχαμε πολλά. Έτσι. Ναι, βέβαια, αλλά... Και για τον Χρήστο Δημόπουλο, που ξέρω εγώ. Ο Φωνιάς, βέβαια, ο Φωνιάς, τον Κώστα τον Ορφανό και εσένα, δεν θυμάμαι άλλο. Έτσι. Ποιος, έτσι, ο Κώστας Ορφανός. Έτσι είναι. Εκείνη την εποχή αυτοί που δίνανε χαρά, μεγάλα, πόσο μεγάλα από αποτελέσματα, ο κόσμος και έβλεπε ότι μπορεί να τρέψει καρπούς και να πάρει από αυτούς τους παίκτες σημάδες, βγάζει συστήματα, εντάξει. Επαγγελματικό και τότε το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να πούμε, απλώς δεν είχε τα τόσο μεγάλα ποσά που έχει σήμερα, Βασίλη. Σίγουρα. Επαγγελματικό έγινε το 79 με την έναρξη που ξεκίνησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σαν ποδοσφαιριστής. Δεν υπήρχαν βέβαια στον ΠΑΟΚ αυτές οι, πώς το λένε, οι μεγάλες από το μεγάλο, πώς το λένε, συμβόλα ή η κοντινή σχέση με τις ομάδες των Αθηνών, μάλλον των ομάδων των Αθηνών, γιατί μια είναι στην Αθήνα η οποία τουλάχιστον αγωνιστεί αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ. Τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα εκεί την εποχή. Εντάξει. Βασίλη, γραμμές, ναι. Και τότε ήταν επαγγελματικό. Βασίλη, υπήρξε ένα σενάριο, μια διαπλοκή στον τρόπο με τον οποίο ήρθε στον ΠΑΟΚ, ή κάνω λάθος? Ήταν να πάω στον Άρη? Όχι, ήταν να πάω στον Άρη. Πήγα στον Άρη, έπαιξε κάτι παιχνίδι, ένα παιχνίδι εκεί σε μια προπόνηση, ξέρω εγώ. Με καλέσανε να πάω, γιατί ήταν εποχή, ήμουν μικρός και είχα δείξει το ταλέντο μου. Και φεύγοντας από την προπόνηση, κάποιος από αυτούς τους μάνατζερ εκείνης της εποχής, συγκεκριμένα ένας καλός κύριος, είχε κάνει μια ανακονέ και πήγα την ίδια στιγμή στο ΠΑΟΚ. Έφυγες από το Χαριλάο και πήγες ποιον ήταν, ποιος ήταν τότε πρόεδρος? Αυτό μου το ρωτάς τώρα επειδή είναι η μέρα σήμερα αυτή. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό. Εντάξει, γιατί είναι ένα σενάριο το οποίο, εντάξει, δεν είναι και πολύ... τι δεν είναι, σε πήρε ο άλλος με το ταξί και δεν ξέρεις που πήγες. Αρεστώ, ναι. Εγώ το έμαθα τι έγινε. Και ξαφνικά βρέθηκες μπροστά στο Παντελάκι. Ναι, ναι. Εγώ δεν γνώριζα πολλά πράγματα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά εντάξει. Γιατί ξέρω πως ξέρεις, ήμουν οπαδός άλλης ομάδας. Τι ήσουνα, ρε, ΑΕΚ ήσουν, κάτι ήσουνε, τι ήσουνε, όχι, Ολυμπιακός Βόλου. Όχι, Ολυμπιακός ήμουν, κανονικά. Έλα, ρε. Αλλά το θέμα είναι ότι αμέσως η εικόνα που συνάντησα μπροστά μου ήταν τέτοια που άρχισα να πιστεύω αυτά τα πράγματα που εκείνη την εποχή λέγανε, το τι γινόταν
μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, είτε τι γινόταν στους αγώνες. Και ξέρεις, άρχισα να πιστεύω αυτά τα πράγματα. Ήρθα να είχα μπει σε ένα χώρο μέσα που είχα γίνει μέλος μιας ομάδας, η οποία εκτός το ότι θα με έκανε καλό ποδοσφαιριστή, θα με έβγαζε και στην κοινωνία σαν άνθρωπο, γιατί ήμουν μικρός από χωριό, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά, δεν είναι όπως είναι σήμερα. Και οι γονείς μου ήταν μακριά, ήταν αυτοί οι οποίοι με δημιουργήσαν σαν άτομο και πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να συναντήσω. Έκανες και παρέα με την παρέα μας εκεί, κάνανε ναι, παρέα ναι. Οι είχα γυναίκες, αυτά έπεσες. Είχα πολύ καλούς φίλους, ναι. Είχες καλούς φίλους. Σε είχαμε, ναι. Πουλέντς είχαμε, ναι. Ήσουν το ίδιο μας. Και οικογενειακά και με όλα τα πράγματα. Βεβαίως, και το ότι ήμασταν στο ίδιο τραπέζι μαζί σου, χαιρόμασταν δυο φορές παραπάνω. Και εγώ χαιρόμουν γιατί μαζί σας, πώς τον μπορούσα και έπαιρνα πράγματα τα οποία σαν πιο μικρότερος εγώ από σας, για τη ζωή και γενικά για την κοινωνία όλη. Άρα πεπρωμένο φύγει είναι δυνατόν. Αυτή η βόλτα με το ταξί σηματοδότησε μια σπουδαία καριέρα και μια πολύ... Ο ταξιτζής του την έκανε, ναι, τον είπε τον πάει στον άλλο και τον πήγε στον πάω. Τι ήταν. μια και μίλησες για τον Ολυμπιακό, αυτό που θυμάμαι από τους τόσους αγώνες που άπαιξε με τον Ολυμπιακό είναι τον γκολ που έβαλε στο Καραϊσκάκης και κρέμαζε στον Κελεσίδη από το κέντρο. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι κανένα δεν πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Ναι, γιατί νομίζω αποδεκατισμένος είχε κατεβεί ο ΠΑΟΚ. Αποδεκατισμένος, αλλά μετέπειτα αυτοί όλοι οι παίκτες που παίξαν εκείνη τη μέρα ήταν τα αστέρια της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα και γενικά αυτοί οι οποίοι αντέξαν την δεκαετία του 80. Ήμασταν μικροί σε ηλικία. Συμπληρώσαμε την ομάδα εκείνη τη μέρα μαζί με τα άλλα παιδιά τα οποία είχαν μείνει και καταφέραμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περίμενε κανείς. 2-1 νομίζω με δικό σου γκολ προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ. Και προηγήθηκε με γκολ του Ορφανού. Α, ο Ορφανός και εσύ έκανες το 2-1, το 1-2. Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα μέσα να ξέρεις. Σισουνά. Ήμουνα μέσα από τους λίγους. Ναι. Από τους λίγους. Καλά, τότε ήταν η εποχή που ακολουθάγαν κάποια άτομα τον ΠΑΟΚ. Εμείς, ναι. Ήμασταν από αυτούς που ήταν από κοντά. Για να πάμε λίγο στο ΠΑΟΚ, Άρης. Πάμε, ναι. Ναι. Τι θυμάσαι, Πάρα πολλά παιχνίδια. Το κλίμα. Πάρα πολλά παιχνίδια. Όταν τον πρώτο καιρό που ήρθα παίξαμε κοντινά παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλλου με τον Άρη, είχα την τιμή να γίνω γρήγορα μέλος της ομάδας, δεκάδας, δεκαεξάδας, στο ΠΑΟΚ. Έπαιξα στα πρώτα οποία δεν ήταν... Βασίλη, δεν έχεις καλή γραμμή, κλείσε και σε ξαναπαίρνουμε εμείς. Το σήμα του κινητού. Το σήμα του κινητού, ναι. Είναι... Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πει, έτσι να μας μεταφέρει. Τότε φυσικά, όπως άκουσα και προηγουμένως πριν να μπω στο στούντιο, ο κόσμος ήταν... Το φίλο κοινό παρακολουθούσε τα παιχνίδια και από τις δύο ομάδες. Πόσο σημαντικό ήταν για τους ποδοσφαιριστές αυτό το ωραίο κλίμα να υπάρχει στο γήπεδο. Είχε αρχίσει να αγριεύει η κατάσταση, ναι. Τότε. Είναι ο καιρός που αρχίζουν και αγριεύουν τα πράγματα. Mm-hmm. 1980, τέλη του 1980 δεν γινόταν υπάρχει πλέον εκείνο. Ναι, έχει. Είναι αυτή η γιορτή του ποδοσφαίρου που μπορεί να το ρώτησε, τώρα είναι στη γραμμή ο... Για να τελειώσω, ναι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όλη η πόλη ασχολούνταν με αυτό και γενικά περιμέναν την επόμενη μέρα για να μπορέσουν να πειράξουν ένα στον άλλον ή να... γίνει το κατάλληλος ντόρος, γενικά η κατάλληλη πλάτη των παρών. Θεωρείτε ότι αυτή η προσμονή θα παραμένει στα χρόνια ανεξάρτητα από το πόσο δυναμική έχει κάθε ομάδα πια. Δηλαδή είδαμε τον Άρη τα τελευταία χρόνια να ταλαιπωρείται αρκετά διοικητικά και οικονομικά και αυτό έτσι άλλαξε και την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια πέρσι και φέτος έχει γίνει μια σπουδαία προσπάθεια. Ακόμα και πιο αδύναμος ο Άρης αγωνιστικά σε σχέση με το παρελθόν. Θεωρείτε ότι αυτή η προσμονή του κόσμου στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα υπάρχει πάντα σε αυτό το τοπικό εδώ ντέρμπι? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτές οι στιγμές δεν αλλάζουν. Mm-hmm. Είτε θα παίζεις μια ομάδα σε μικρότερη κατηγορία, είτε θα παίζεις σε μεγαλύτερη κατηγορία. Αυτές οι στιγμές όταν θα γίνει το μεταξύ ΠΑΟΚ Άρης ή Άρης ΠΑΟΚ θα είναι παιχνίδι το οποίο θα είναι ίδιο. Δεν θα αλλάζει τίποτα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης, δεν μπορούμε να προδικάσουμε ένα αποτέλεσμα.
Παρόλη αυτή τη διαφορά στο μπάτζετ που υπάρχει, τουλάχιστον νομίζω ότι το σημερινό μάτς είναι ένα ντέρπι. Γιώργο, όχι, δεν μπορεί να αλλάξει την εικόνα του ντέρπι και δεν μπορεί να αλλάξει την εικόνα ότι ένα παιχνίδι πάω χάρη είναι πάντα ντέρπι. Γιατί έχω δει και παιχνίδι Κυπέλλου που κέρδισε ο Πάοκ 1-0, να θυμάσαι, με πολύ άσχημη εικόνα αγωνιστικά τότε ο Άρης, και κέρδισε ο Πάοκ πάρα πολύ δύσκολα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εικόνα βεβαίως ενθουσιασμός από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ και υπάρχει μια προσμονή και ένα ότι δεν έχω να χάσω τίποτα την πλευρά του Άρη. Θεωρώ ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας προδικάσω ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά δεν μπορώ να προδικάσω ένα αποτέλεσμα. Ακούτε? Ναι, βέβαια, ακούμε, ναι. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να προδικάσω. Υπάρχει διαφορά ποιότητος στη σημερινή εποχή από την ομάδα τη δικιά σας που είχε να δώσει και έδωσε πράγματα. Όπως έδωσε ένα από τα δύο πρωταθλήματα που είχε πάρει ο Πάχου μέχρι τότε. Κάτι. Εκείνη η εποχή, αν τυχόν δεν ονοματιστούμε και την ξαναζήσουμε, θα δούμε παίχτες οι οποίοι έχουν πάθος και έχουν διάθεση και όρεξη για να πάρουν. Αλλά και αυτή η εποχή έχει πάρει και έχει μόνο διάθεση για να παίξει. Τίποτε παραπάνω. Δηλαδή θέλουν να παίζουν, τίποτε παραπάνω. Η αξία των τότε παικτών, η αξία, μιλάω για αξία στην εποχή του. Τη διαφορά που ήρθε, παραδείγματος χάρη, ο Βασιλάκος από τον αντίστοιχο Βασιλάκο της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού ή του Άρη, ως Καρτάδος ή κάποιοι άλλοι παίκτες. Σε αξία έχουν τέτοιους παίκτες, υπάρχουν στον ΠΑΟΚ τέτοιοι παίκτες? Μα το βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον Έλληνες για να μπορούν να γίνει αυτή η μέτρηση. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Εντάξει, μέτρο σύγκριση θα μπορούν να γίνουν με τους Έλληνες. Εκείνη την εποχή δοκιμάσαμε να έχουμε έναν ή δύο. Ένα ή δύο παίκτες δοκιμάσαμε να έχουμε ξένους, τώρα μπορεί να έχεις όποιον όσο θέλεις. Γιατί προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε οι ομάδες να βγάλουν καλούς παίκτες ή να βρουν καλούς παίκτες, όπως λέγαμε προηγουμένως για τον Παντελάκη, ο οποίος κέρδισε εμένα γιατί είχα πάει στο Καρλάκη, του έλεγαμε, σαν εμένα είχαν γίνει πολλές τέτοιες υπολογές από τους παράγοντες οι οποίοι είχαν όριζοντα και είχαν όρεξη για να φτιάξουν τέτοιες ομάδες. Αλλά και εδώ δεν είναι διαφορετική εποχή, είναι η ίδια εποχή, αλλά δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να επενδύσουμε στο ελληνικό ταλέντο, έτσι. Βέβαια, γιατί αντίχον θέλαμε, θα επενδύαμε σε 3-4 ξένους και όλοι οι άλλοι θα ήταν Έλληνες. Γιατί υπάρχει ελληνικό ταλέντο, υπάρχουν παίχτες, είχε παίχτες ΠΑΟΚ και έχει παίχτες ΠΑΟΚ που μπορεί να βάλει μέσα να παίξουν. Και θα είναι αρεστό ο κόσμος να βοηθήσει αυτά τα παιδιά, γιατί είδα ότι πήγαμε να προσαρμόσουμε τον Γιαννούλη στη θέση του, πώς θα είναι, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και είδαμε ότι έτρωγε μεγάλη πίεση. Ενώ αν ήταν ο ξένος δεν θα είχε πίεση. Δεν θα είχε. Πήγε μάλιστα ο ΠΑΟΚ να αγοράσει, να δώσει 1 εκατομμύριο για ένα χρόνο, να πάρει παίκτη στη θέση του. Δεν είναι, αυτό είναι, ότι και ο κόσμος συντελείται το πράγμα, βοηθάει. Δεν βοηθάει στον αρτήτο Ελληνόπουλο να μπορέσει να παλέψει, να προσπαθήσει και να μπορέσει να πάρει η ομάδα περισσότερα από αυτά που έχει. Κατάλαβες. Και αυτό είναι. Δεν επενδύει όμως στους Έλληνες παίκτες και δεν μπορεί να έχει το πάθος και τη διάθεση και την όρεξη που έχουμε. Δηλαδή τώρα σου δώσω παράδειγμα, Γιώργο, και συγγνώμη, ξέρεις, είμαστε φίλοι χρόνια, πες μου αν τυχόν σήμερα στο γήπεδο θα πας να δεις κάποιον παίκτη. Τι πράγμα είπες? Αν πήγαινε στο γήπεδο σήμερα, λέω, ναι. Αν θα έλεγες ότι πάω να δω, ξέρω, αυτό τον παίκτη. Αν θα πήγαινα να δω, θα πήγαινα να δω, ας πούμε, με πολύ καψούρα, και αν είχα ένα μικρό παιδί, ένα εγγόνι, θα του έπαιρνα μια φανέλα του Πέλκα ή του Γιαννούλη, έτσι, ή του Πασχαλάκη. Τότε το πήγαινε στο γήπεδο, τι έβλεπες? Δημόπουλο Φωνιά, του Βασίλη του Βασιλάκου, έβλεπα τον Γιωργάρα, τον Κωστίκο. Πιο παλιά τον Γιώργο, εντάξει, παρόλο ο Γιώργος έπαιξε μέχρι 38 χρονών και έχεις την τύχη να συνυπάρξεις μαζί του. Αλλά εγώ μιλάω για τη δικιά σου τη γενιά, τον Κυριάκο το Κοντό, ήταν ο Σίγκας, ήταν ο Τσουρέλας. Πηγαίναμε στο γήπεδο για να διαλέξουμε μέσα από ένα ρόστερ παιχτών που γουστάραμε και αγαπάγαμε, για να μπορέσουμε να δούμε κάτι. Σήμερα το τι να δούμε, δηλαδή. Να δω αν τυχόν προσπαθήσει κάποιος, να μην αναφέρω σε ονόματα, αν θα βρεθεί σε μένα να προσπαθήσει, να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε να πάρουμε. Τώρα είναι φοβερό. Είναι φοβερό το γεγονός ότι μιλάτε για 10-15 διαφορετικά ονόματα παικτών. Σήμερα ξεχωρίζουμε για το πάθος και την διάθεση
τους Έλληνες που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, θεωρείτε ότι η έλλειψη του ελληνικού στοιχείου μας δίνει και την αίσθηση και σε πολλούς ακροατές ότι ο ΠΑΟΚ μετά την μη συμμετοχή του πλέον στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ξεφούσκωσε από διάθεση και πάθος, γιατί τους Έλληνες παίκτες τους βλέπουμε να κοπιάζουν και να παλεύουν με ψυχή ακόμα και τώρα. Είναι ένα στοιχείο αυτό, το ότι λείπουν δηλαδή Έλληνες ποδοσφαιριστές από το ρόστερ, μόλις χαθεί ο στόχος της Ευρώπης, της προβολής τους, ίσως χρημάτων περισσότερων που μπορούν να πέραν από συμμετοχές, ενδεχομένως μιας μεταγραφής. Μήπως είναι και αυτός ένας λόγος που βλέπουμε τον ΠΑΟΚ φέτος μετά τον περσινό στόχο που τον έπιασε δίχως άλλο. Επειδή αναφέρθηκες στους Έλληνες και στους ξένους που ξέναν σχετισμό, και επειδή το πάρεις στη διάθεση και αυτό που θέλεις να πάρεις, και επειδή αναφέραμε και συμβόλαια, ο ξένος δεν έχει να χάσει τίποτα. Ο ξένος έχει ένα μάνατζερ, το φέρνει στον ΠΑΟΚ με 500.000 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 500.000, 300, δεν ξέρω, αλλά τον πάρει τον ΠΑΟΚ, τον πάει κάπου αλλού. Ο Έλληνας ο παίκτης ο οποίος ξεκινάει για να παίξει, θα πρέπει να πασχίσει για να καταφέρει να βγάλει αυτό το συμβόλαιο. Επομένως η ομάδα θα κερδίσει από αυτόν τον Έλληνα παίκτη. Αν τυχόν είναι παρόμοιος και εισάξιος από αυτόν τον παίκτη το οποίο έχεις, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ ή για μεγάλες ομάδες, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι θα είναι πρωτοκλασσάτοι. Παίκτες οι οποίοι θα έχουν την όρεξη και τη διάθεση να μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν σε ψηλά επίπεδα. Και από αυτό θα έχει και ένα κέρδος ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να καταφέρει από μικρή ηλικία να έχει καλούς παίκτες και να μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα και αυτό που θέλει να πάρει και συγχρόνως να έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει το ρόστερ του οικονομικά για να μπορέσει να έχει και πωλήσεις και να μπορέσει να ανεβάσει γενικά την εικόνα σαν ομάδα. Και να πάρει αυτό. Επομένως, το επιχείρημα το οποίο πρέπει να γίνει είναι όχι προς τις καραβιές μαύρων που έρχονται ή άσπρων που έρχονται στην Ελλάδα εξανθών. Πρέπει να γίνει το επιχείρημα εντός των πατρέδας μας. Δηλαδή να θυσιάσεις ένα-δύο χρόνια από τον πρωταθλητισμό για να ετοιμάσεις μια ομάδα που θα την έχεις για 5-6-7 χρόνια μετά. Γιώργο, ξέρεις, να σου πω κάτι. Τώρα έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Έχουμε πάει κάπου αλλού, αλλά να σου πω κάτι. Όλοι εκφυάζουμε και όλοι οραματιζόμαστε έναν όπως είναι ο Άγιαξ. Αλλά στην ουσία εμείς, ενώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν το κάνουμε γιατί έχουμε την πίεση. Γιατί ζητάμε κάτι άλλο, ζητάμε κάτι διαφορετικό. Ο Άγιαξ φτιάχνει μια ομάδα και μετά 4-5 χρόνια την κουβέντα και μετά 4 χρόνια ξαναφτιάχνει μια άλλη ομάδα. Εντάξει, δεν θέλω να γίνει ο ΠΑΟΚ κάπως έτσι. Εγώ περιμένω να το κάνει φέτος αυτό ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον θα μπορούσε να το κάνει γιατί έχουμε μια ΚΑΠΑ 19, πέρυσι είχαμε μια ΚΑΠΑ 19 η οποία είχε και ένα καλό προβολητή και μπορούσε να περιμένει καλό γιατί από ό,τι είδα τα παιχνίδια της Champions League ήταν πλησιέστερα σε παίκτες οι οποίοι της ηλικίας τους. Αλλά δυστυχώς δεν είναι βλέπω τίποτα διαφορετικό. Είδα έναν προβολητή ο οποίος ήρθε και πάνω στην ίδια το ίδιο ράστερ της ομάδας, εκεί πάνω πάλι πάτησε για να μπορέσει να κάνει πάλι την ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνέχεια. Αυτοί οι παίκτες ξέρουν αυτό που θέλουν να πάρουν, πάει τελείωσε. Μεγαλώσα και οι πιο πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ, αν συμφωνώ, βάλουμε βαρέλα πάντα. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Εντάξει. Τώρα βέβαια να πάμε και στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως προηγουμένως ποια παιχνίδια θυμάμαι και... Τα γκολ με τον Άγιο που μπορεί να θυμάστε. Αναφέρθηκα, αλλά να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πόσοι και τι ηλικία παρακολουθούν την εκπομπή σου, αλλά θεωρώ ότι ένα παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο ήταν, πώς θέλετε, που θα έχει μείνει στην καρδιά και στην ψυχή όλων αυτών των μεγάλων σε ηλικία βέβαια ανθρώπων αυτή την εποχή. Εκεί το μάτσο Καρατζόβιο, το οποίο ήταν, πώς το λένε, με τους Ντεμεκέδες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν να γίνει, να μην γίνει, να γίνει, να μην γίνει στο Παναγικό, με τους Ντεμεκέδες, πήγε 45.000 κόσμο. Του αγώνα που κάνανε τότε οι φίλοι για να μπορέσουν να καταφέρουν να κάνουν αυτή όλη την εικόνα και όλη πώς λένε, το όλο το σκηνικό που έγινε στο σκηνικό μέσα στο γήπεδο. Και εντάξει, ευτυχώς για την ομάδα μας καταφέραμε εκεί να κερδίσουμε και να δείτε στον απαραίτητο τον Άρη για να μπορέσουμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω θα μείνει στην ιστορία. Σε κάποια παιχνίδια για την πλευρά του Άρη θα μείνουν στην ιστορία. Δεν ξέρω ποια οραματίζονται οι οπαδοί κάποιο άλλο γκολ που θυμάσαι, αυτό έβαλε στο δεύτερο ή το πρώτο, Βασίλη? Το δεύτερο. Το δεύτερο, αυτό μου είπε και ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης όταν το συζήτησα προηγούμενα. Κάποιο άλλο γκολ που θυμάσαι σημαντικό? Ήταν ακόμα ένα γκολ στο κύπελο πάλι το 85, στο 90 ακριβώς, εντάξει είχαν και μας κερδίσει ένα 2-0, σε έναν απαραίτητο κύπελο πάλι. Έβαλε ένα γκολ στο 90 και έγινε 2-1 και πήραμε την πρόκληση, χάσαμε 3-1, αλλά πήραμε την πρόκληση. Είστε αισιόδοξοι σήμερα παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα ντέρμπι που είναι απρόβλεπτο και οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Πέραν το ότι είναι ένα ντέρμπι, θεωρώ ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα, έχει το βάρος για όποιους παίκτες, αν δικούν αυτοί οι παίκτες, το ρόστερ του είναι σε καλύτερη
η εικόνα, οι παίκτες έχουν πιο καλή ποιότητα. Αν τυχόν καταφέρουν ψυχολογικά να τους ετοιμάσουν κατάλληλα για τις εποχές, θεωρώ ότι θα έχει ένα προβάδισμα που θα μπορέσει να κερδίσει. Εντάξει. Θα πρέπει ο προπονητής να ευνηδιάζει, γιατί η ομάδα του Άρη όλες αυτές τις ημέρες νομίζω ότι προετοιμάζεται, βλέποντας ξανά και ξανά τον κάθε ποδοσφαιριστή, τους ρόλους που έχει μέσα στο γήπεδο. Θα ήταν έξυπνο να ευνηδιάσει χρησιμοποιώντας κάποιους διαφορετικούς από αυτούς που περιμένει. Είσαι διαφορετικό ρόλο. Ακούστε να σε κάθε αγώνα προπονητής σίγουρα είναι αυτός ο οποίος βλέπει το παιχνίδι και αλλού στο πλάτη. Εμείς είμαστε μια ομάδα, αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά και φαινομενικά είναι η ομάδα η οποία έχει το πλεονέκτημα. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να ευνηδιάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτός ο οποίος μπορεί να ευνηδιάσει είναι ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το παιχνίδι που θέλει να παίξει. Είναι μεγάλη ομάδα, είναι πρωταθλητής. Είναι ομάδα που δεν έχει χάσει εδώ και πόσο καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει να προβληματίζει τίποτα το παιχνίδι. Θα παίξει το παιχνίδι του και από εκεί μετά ο Άρης πρέπει να στηθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η μεγάλη ομάδα και ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχει το πλεονέκτημα, έχει την έδρα, έχει ότι είναι το παραφορή. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι μπορεί να κερδίσει. Άρα και ο ΠΑΟΚ που δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κατεβάσει την ομάδα έτοιμη για να μπορέσει να κερδίσει από εκεί. Με τον Ολυμπιακό ενισχυμένο φέτος, τουλάχιστον σε ψυχολογία και σε ρόστερ και σε παίκτες, και σε παίκτες, πιστεύετε ότι θα είναι πολύ πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να επαναλάβει το Βασίλη, να ακούσουμε τι ώρα είναι και απαντάς αμέσως. Τι. Και με έναν Ολυμπιακό δυνατό φέτος και με μια ΑΕΚ φυσικά η οποία δεν υπολείπεται. Άκουσα ακριβώς τι είπε στην ερώτησή σου για να σου απαντήσω. Πρέπει να δεχτούμε και να παραδεχτούμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι μια ομάδα η οποία έχει πλησιάσει πάρα πολύ στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι γρήγορη, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Η εικόνα της δείχνει ότι είναι μια καλή ομάδα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν μετράει αυτό πολύ. Mm-hmm. Μετράει πώς θα βρεθείς τη μέρα σου, αν θα είσαι ξεκούραστος, αν θα είσαι εντάξει αγωνιστικά για να παίξεις. Επομένως, άλλον Ολυμπιακό θα βλέπουμε στην Ευρώπη, γιατί μην παραξηγούμαστε, μην παραξηγήσουμε την εικόνα του Ολυμπιακού. Άλλον Ολυμπιακό θα βλέπουμε στην Ευρώπη και άλλον Ολυμπιακό θα βλέπουμε στην Ελλάδα. Επομένως, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ετοιμαστεί, να είναι έτοιμος, να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, αν και μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι είναι θετική η εικόνα και ας μην έχει παίξει καλά παιχνίδια, γιατί και πέρυσι τα παιχνίδια του δεν ήταν όλα τέλεια. Mm-hmm. Έχει πάρει ήδη 2 βαθμούς παραπάνω από ό,τι είχε πάρει πέρυσι. Έχει πάρει το ειδική μέσα στον Ατρόμητο και επομένως έχει κερδίσει. Άρα και θα πρέπει να συνεχίσει αυτό που έκανε πέρυσι. Και από εκεί και μετά είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει μέχρι το τέλος μαζί με κάποιον άλλον ή με κάποιος άλλος το πρωτάθλημα. Δεν είναι αν τυχόν είναι Ολυμπιακός, αν είναι κάποια άλλη ομάδα. Μπορεί να είναι και ο Άρης, ξέρεις. Σωστή. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει αυτό που θέλει. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσεις την αγάπη μου στην αξιοζήλευτη πραγματικά οικογένειά σου, την πανέμορφη, την σύζυγό σου, την Κατερίνα, τη φίλη μου. Ευχαριστώ. Θερμά ευχαριστώ. Χαιρετίσματα και από τη γυναίκα μου και φυσικά εδώ από την Αποστολία και από όλα τα παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι το απόγευμα. Ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει και δέχεται την εικόνα της ομάδας και γενικά όλη την εικόνα του πρωταθλήματος, επομένως να μην έχουμε και τίποτα περίεργα πράγματα, επομένως να κερδίσει η ομάδα μου σίγουρα και καλό απόγευμα και καλό να φεράσουμε. Να σε καλά, γεια σου Βασιλάκη, γεια σου φίλε μου, παλιέ μου, αγαπημένα μου φίλε, μεγάλη ιστορία του ΠΑΟΚ. Και πραγματικά, φίλε Σωτήρη Δασκαλάκη, ο τρόπος με τον οποίο πήρε, γιατί πήγε, έκανε προπόνηση, πήγε στο ξενοδοχείο να αλλάξει και να πάει υπογράψει τον Άρη. Και τον παίρνει ο ταξιτζής από το ξενοδοχείο, Βλάχος, αυτό το λέγαμε το παρατσούκλι, ότι ήταν ο Βλάχος. Μιλούσε βλάχικα, αγριά, παιδιά από τα βουνά. Και κάναμε παρέα μαζί, τον είχαμε πάρει στην παρέα μας, εγώ, ο Γιάννης, ο Καστανίδης, κάτι άλλοι φίλοι κτλ. Και κάναμε με τις γυναίκες, με τα αυτά. Αφού υπέγραψε. Και τον παίρνει ο ταξιτζής να τον πάει στο, λέει, που στο γήπεδο, λέει, του Άρη, λέει, έδωσε εκεί τη διεύθυνση. Του λέει, τι θες εκεί, παιδί μου, λέει, είμαι ο Βασίλης Βασιλάκος, ξέρω εγώ τι, λέει, καλό, λέει, καλό. Λέει, άντε πάμε, άσε πάω. Και τον πάει εκεί στο Εθνικής Αμήνης. Στον ΠΑΟΚ, τον ανεβάζει πάρο να πούμε,
Λέει, περίμενα εδώ πέρα, χτυπάει την πόρτα ο Παντελάκης. Μέσα χαμένο το παιδί, χαμένο σου λέω. Ένα παιδί από τα βουνά, ρε παιδί μου. Πουρνάρια και αυτά. Του λέει, μπαίνει μέσα, τον ήξερε ο ταξιτζής τον Παντελάκη. Πρόεδρε, του λέει, το μεγαλύτερο ταλέντο. Λέει, ποιο ρε παιδί μου, λέει, πάει να υπογράψω να έρθει, τον έφερα εδώ. Λέει, ποιο είναι, λέει ο Βασίλης ο Βασίλης. Α, μα λέει, τον ξέρω εγώ αυτό, ένα λεφτό, πέσω να έρθει μέσα. Το βάζει μέσα. Και υπέγραψε και έμεινε. Πάλι καλά που είχαμε σκάουτερ στο ταξί, Σωτήρη, και έγινε μεγάλη ομάδα. Όπως πάμε σε διάλειμμα, μας κοιτάει με μισό μάτι. Θα το πω αμέσως μετά το διάλειμμα. Τέτοιοι κλέφτες, με πήρε φίλος Ολυμπιακός. Με ευνηδίαζε ο ηχολήπτης, έτοιμη ήμουν να πω. Τέτοιοι κλέφτες μου λέει είστε, έτσι λέει πήρατε το Βασιλάκο, έτσι κλέψατε κι άλλοι παίκτες, κι άλλους παίκτες μου έλεγε για τον Μάθο τον Κατσούλη, έτσι τον πήρατε. Ο Βεζιρτζής λέει έδωσε 4 λάστιχα στον πρόεδρο της Δράμας εκεί που όπαιζε που είχε ένα τρακτέρ και το δώσαν και όλο τέτοια. Γρηγοράδες, τι θα είναι, έτσι κερδίζεις με γρηγοράδες. Αυτό που θυμάμαι, τηλέφωνα, δώσε τηλέφωνα σε 2-3-10, παρακαλώ. 2-3-10 λοιπόν, 2-87-8-8-8, ανοίγουμε γραμμές για παραπάνω από μία ώρα να σας έχουμε στην παρέα μας. Βεβαίως. Να πούμε τα δικά μας και τον πρόλογο τον οποίο ναι, έκανε. Έχουμε και ρεπορτάζ εδώ, σκέψη του Απόστολου Τερζή για τη σημερινή δεκάδα. Σίγουρα ερωτηματικό, θα αναφέρουμε πολλά. Θα πάμε στο παιχνίδι σιγά σιγά. Ωστόσο, θέλω να ακούσω αυτήν την ιστορία. Είναι με τον Παναγιώτο Κελεσίδη, έναν από τους μεγαλύτερους θερματοφύλακες που περάσανε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μαζί με τον Χριστίδη και τον Σαργκάνη, νομίζω αυτή η τριάδα ήταν οι μεγαλύτεροι θερματοφύλακες που περάσανε, κατά τη γνώμη μου. Έπαιζε στον Πασαραϊκό και είχε βγάλει μάτια πραγματικά. Τα τελευταία 10 αγώνες του Πασαραϊκού δεν δέχτηκε τέρμα με αποτέλεσμα να σωθεί ο Πασαραϊκός. Έκανε ένα επικό πρωτάθλημα και αποφασίζει να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ. Παίρνει τηλέφωνο ο Παντελάκης στον πρόεδρο της αυτού, συμφωνούν τα χρήματα και κατεβαίνει ο παίκτης μεταξύ στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει στην Τούμπα. Πιασμένα τα ταξί όλα. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός κάνει στο Βέλγιο προετοιμασία. Στο Βέλγιο. Και είχε φέρει έναν τερματοφύλακα από την Αργεντινή ονόματι Πολέτη. Ο οποίος έπαιζε εθνική Αργεντινή, αλλά είχε χτυπήσει τη μέση του, ήταν σαν κάτι σαν. Είπαμε, συγγνώμη, έβλεπα την αλλαγή του ηχολήπτη και ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός, ναι, συγγνώμη. Πώς ήρθε σε εσάς ο Βέρμπλουμ, ρε παιδί μου, που ήταν τραυματίας από τότε που ήρθε και ακόμα τραυματίας, είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή ο Πολέτη. Ναι, αλλά πήραμε και Βιερίνα τραυματία και έγραψε ιστορία. Ναι, αλλά ήταν 20 χρονών τον πήρατε τραυματία. Ο Πολέτη πόσο ήταν. 34. Σωστό. Παρακάτω. Λοιπόν. Και βλέπουν ότι ο τερματοφύλακας που έχουν είναι μούφα. Ναι. Παίρνουν τηλέφωνο στα Σεράς και τους λένε θέλουμε τον αυτό να. Λέει το δώσαμε, λέει τον παίκτη. Λέει πόσο το δώσατε, 500.000, 3 εκατομμύρια. Α, μάλιστα. Πού είναι ο παίκτης, πηγαίνει στον ΠΑΟΚ να υπογράψει και παίρνουν ένα σεραίο, τον βρίσκουν στο σπίτι, ένα σεραίο ταξιτζή, ο οποίος ήταν στη Θεσσαλονίκη. Του λένε θα πας κάτω από, από τα γραφεία του ΠΑΟΚ. Σε κανένα μισάωρο φτάνει με ταξί, με το τάδε ταξί, σέρας από εκεί. Ναι. Ο Κελεσίδης ο Παναγιώτης. Τον ξέρω, πώς δεν τον ξέρω τον Κελεσίδη, δεν ξέρω. Θα τον σταματήσει, δεν τον αφήσει να πει πάνω και θα του πεις επιγόντως να επικοινωνήσει με τον Πασαραϊκό, με τα γραφεία του Πασαραϊκού, των Σερών. Πραγματικά περιμένει φάρα ο ταξιτζής από κάτω, κατεβαίνει ο Κελεσίδης ο Παναγιώτης να πάει να ανεβεί εδώ, Βασιλίσης Όλγας. Ναι, ναι. Όχι, έχει γίνει εθνική αμήνη τώρα. Όχι, δεν ήταν Βασιλής Σοφίας. Βασιλής Σοφίας. Ήτανε τα γραφεία, κατεβαίνει. Γεια σου Σωτήρη μου, φεύγει Σωτήρη Δασκαλάκης. Και μόλις έσκασε μύτη, Χριστός Κιώσης! Κάνουμε μόνοι μας. Βάλε μας ένα ηχητικό ρε Χρήστο για την πάρτι σου. Βάλε. Έχουμε δύο γραμμές αμέσως. Μετά τα τηλέφωνα θα τον αποθεώσουμε ξανά και ξανά και ξανά. Και θα μας βάλει και μια ροκιά δικιά του.
Και για να το τελειώσω, περιμένει να πούμε ο Ιούδας ο ταξιτζής η κουφάλα από κάτω, βλέπει τον Παναγιώτο και λέει, του λέει, τότε είχε τα τηλέφωνα, είχαν τα περίπτερα τηλέφωνα. Ναι, ναι. Λέει, πάμε μέχρι το περίπτερο να πάρεις ένα τηλέφωνο, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Μπορεί να τον είπε και τίποτα που μας έλεγε, είναι άρρωστη μητέρα του, κάτι έπαθε. Μας έλεγε το ιστορικό προηγουμένως, ο Σωτήρης. Ο δασκαλάκης πάει στο αυτό, του λέει, τι γίνεται, του λέει, σε δώσαμε στον Ολυμπιακό, μην τυχόν υπογράψεις. Διπλάσια, τριπλάσια από αυτά τα οποία αυτά. Και με το ίδιο με έφυγε το αεροδρόμιο και γύρισε και πήγε στον αυτό και έτσι χάσαμε τον τερματοφύλακα. Δηλαδή όπως πήραμε τον Βασιλάκο, έτσι μας φάγανε. Και γίνονται αυτά, να, το κάρμα είναι. Πάμε στις γραμμούλες. Πριν πάμε στις γραμμούλες, κλείστε αυτό το διαολεμένο μηχάνημα, ναι, γιατί το με βάζω να λίγο και χειρότερα, το κλείνω, ναι. Δατώ, γιατί και σκέτο κάνει ζεστή. Σωστό, σωστό, ούτε εγώ από κανένα ψηλό. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Πάτε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, με Νότι εδώ πέρα. Γεια σου φίλε, με Νότι. Γεια. Χάσαμε λοιπόν, τον αθλητή, λέει, επειδή ο ταξιτζής ήρθε και του πούλησε παπά. Σε ποιους τους παπάδες. Παπάδες φάγαμε και δεσποτάδες φάγαμε και καραπαπάδες φάγαμε. Αποστολία έχουμε φάει πάρα πολύ στη μάπα. Αυτοί πάντα μας τους τρώνε. Όχι εδώ πέρα τρώγαν παίκτες που θέλαμε να πάρουμε από άλλες ομάδες. Εδώ τρώγαν τους δικούς μας παίκτες γιατί είχαν αυτοί πάντα το χρήμα, αυτοί είχαν τη δύναμη. Αλλά εγώ είχα, αυτό το έχουμε πει και μοιάζω θα το λέμε γιατί αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΟΞΗ. Είχα τη μαγιά, είχα τη δυναμική, είχα αυτή την τρέλα του κόσμου και εκεί κρατήθηκα σαν ΠΑΟΞ και στα δύσκολα χρόνια ο ΠΑΟΞ που δεν είχε να φάει, που ήμασταν να μας κλαίνε κυρέκες, κρατήθηκε αυτή η ομάδα από τον κόσμο, από την τρέλα του κόσμου και από τη δυναμική. Ναι, ρε φίλε Μενώτη, αλλά τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Πρέπει να μπει στο σύστημα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ρωτάς. Το παιχνίδι που παίζω είναι καθαρό ή βρώμικο. Άμα είναι βρώμικο και εσύ πας καθαρά να παίξεις, τι περιμένεις. Εντάξει, έτσι, πάντα ήταν βρώμικα. Κοίταξε, τότε ήταν πολύ βρώμικα τα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, ο Πάκου του αντιμετώπιζε με τη μαγιά του και με τον κόσμο του. Με και την αυτό τρέλα. Το μεταλλητέ δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτό δεν αλλάζει, έτσι είναι το DNA του ΠΑΟΞ. Γι' αυτό έχουμε και το μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα και είμαστε το πρώτο οπαδικό κίνημα στην Ελλάδα. Και μετά ακολουθήσαν όλοι οι άλλοι και γίνανε οπαδοί στις ομάδες τους. Από τον ΠΑΟΞ πήραν μαθήματα, παραδείγματα, γιατί βλέπαν ένα ΠΑΟΞ. Και να θυμίσω εκεί το σύνθημα που φωνάζαμε τη δεκαετία του 80 και τέλη 70, ΠΑΟΞ θρησκεία τρομοκρατία. Και όταν το λέγανε αυτό, όντως ήταν ΠΑΟΞ θρησκεία τρομοκρατία. Ο κάθε αντίπαλος τρομοκρατιόταν, έμπαινε χεσμεντέ μέσα, είχε ένα φόβο, ένα ανεξήγητη πίεση, μια ανεξήγητη, ένα ζόρι, αυτό το πάθαινε μόνο στην Τούμπα. Τέτοια ήταν η έδρα του Τούμπας και τώρα είναι, αλλά με διαφορετικά δεδομένα. Λοιπόν, τώρα εγώ να σας πω, το πρώτο παιχνίδι που είχα πάει στη ζωή μου ήταν με το μεγαλύτερό μου ξάδερφο. Αυτός είναι, αν ζούσε, θα ήταν η ηλικία του Κούδα να πούμε. Αυτοκτόνησε, τέλος πάντων. Ο και Κούδας! Μέχρι... Ο Κούδας αυτοκτόνησε. Όχι ο Κούδας, στην ηλικία του Κούδα ήταν αυτός ο ξάδερφός μου που αυτοκτόνησε. Α, μάλιστα. Ναι, με αυτό πήγα πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, το 75-76. Πάω κάρι, το πρώτο παιχνίδι στη ζωή μου. Με πήγα με αυτόν τον ξάδερφό μου, 75-76 χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα. Και τρελαμένος εγώ τώρα πιτσιρικάς να πάω να δω τον ΠΑΟΞ αυτά και πόσο να μάθω τον ξάδερφο. Πόσο χρονών ήσουν? Ήμουνα 12, το 75-76 που πήραμε το πρωτάθλημα. Μεγάλη ομάδα, ο ΠΑΟΞ με Κούδα, με Τριζανίδη, με Αποστολίδη, με Παρίδη, με τη μεγάλη ομάδα που τρέλαν όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα, που το θαύμασε όλη η Ελλάδα. Για τέτοια ομάδα μιλάμε, που είναι και μεγαλύτερο όλων των εποχών. Και θυμάμαι, Γιώργο, τώρα πιτσιρικάς εγώ από την πολύ την πίεση, στην 8 μπαίναμε με τον ξάδερφό μου και από την πολύ την πίεση πάω να σκάσω σε κάποια φάση και πάω να λιποθυμίσω για τέτοια πίεση. Ναι. Και σπρώχνει ο ένας, σπρώχνει ο άλλος και λέω τον ξάδερφό μου, ξάδερφε σαλίζω με λιποθυμάω. Και κάνει μια ο ξάδερφός μου και λέω κάτε λίγο ρε λίγο και ενώ να λιποθυμάω ο μικρός και κάνω λίγο τους ώμους, άσε και αυτοί δεν μπορούσαν να κουνηθούν αφού όλοι πιεζόμασταν. Και πήγα να σκάσω και φοβήθηκα και λέω τον ξάδερφό μου ρε εσύ, κάτι πότε θα πούμε, θα λιποθυμίσω, δεν αντέχω τέτοια πίεση, το σύνδεσμο μου Γιώργο δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Γι' αυτό πήγα να λιποθυμίσω. Από την πίεση δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Τέλος πάντων μπήκαμε μέσα και ήταν και εκείνο το αλυσμό, όλο το παιχνίδι, να το θυμίσω στους παλιούς, ήταν εκείνο το 2-2 που μας ισοφάρισε ο Δράμπης. Προηγηθήκαμε Γιώργο 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, μια μπαλάρα ο ΠΑΟΞ να ζωγραφίζει και για κάποιο ανεξήγητο λόγο μπαίνει λίγο πιο χαλαρά στο δεύτερο, λίγο έτσι, τυχερός ο Άρης ρε, κάνει δυο αντιεπιθέσεις και κάνει δυο γκολ και μας ισοφαρίζει με τον Δράμπη. Ο Δράμπης σε ισοφάρισε, ναι. Ο Μιχαλίτσος ρε, ε? Ο Μιχαλίτσος.
Τι ο Μιχάλη, ο Τράπης, ρε, αφού θυμάμαι. Αυτό έβαλε το δεύτερο γκολ, αφού το θυμάμαι. Να ψάξετε τα ίντερνετ. Το λέει και ο Τράπης. Θυμάμαι στο, τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα. Ο Τράπης, αφού θυμάμαι που κλέγαν όλοι και ο Τράπης μας έκανε, μας έκλεισε το σπίτι. Άρε, Τράπη και Τράπη. Και θυμάμαι μετά το μάτς μας μαζεύει ο Νικόλας τέτοια τρέλα και συναχώρια που, που δεν κερδίσαμε δικό μας παιχνίδι 2-2. Και μας κατεβάζει. 2-2 δεν ήταν. 2-2, 2-2 σε λέω. 75-76 ήταν το πρώτο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, εκεί τη χρονιά, παιδί μου, ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχα πάει στην Τούμπα, θέλω. Αφού σου λέω, πήγα να λιποθυμίσω τέτοιο πράγμα. Μιλάμε 45.000, ένας πάγος, σου λέω, πρώτο εμίχρονο, ζωγραφιά. Δεύτερο εμίχρονο, δεν ξέρω τι έπαθε, ρετάρισε, πήγε λίγο πίσω, λίγο χαλάρωσε και δύο αντιπηδείς αυτοί, δύο-δύο. Τέλος πάντων, μας κατεβάζει μετά ο Νικόλας κάτω, Τσιμισκή, 10.000, τρελαμένο και πάμε και τα κάνουμε. Θυμάμαι, πιτσιρικά, ακολουθούσαν την πορεία. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Αφού με ο ξαδερφός με ένα σπίτι, όχι, όχι, θα πάμε την πορεία, δεν μπορώ, θα πάω την πορεία. Τρελαμένος. Και πάμε στην Τσιμισκή, τώρα εντάξει, συγγνώμη, έστω και μετά από 40. Γίνονται, μωρέ, εντάξει, γινότανε. Μιλάμε, τα κάναμε ρημαδιό, οι μαγαζάτρες κλαίγανε, άχι περιουσίες μας, άρα τα μαγαζιά μας, τα αγαπτά, συγγνώμη, έστω και μετά από 44 χρόνια, τόσο πάω και έκανε ζημιές, ήταν φόβος και τρόμος, άστα να πάνε. Είσαστε ζημιάριδες, ρε κουφάλες. Τέλειωσε, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα και ούτε μία γραμμή που περιμένει. Ναι, με υπομονή. Να πούμε και κάτι άλλο, ρε, για το σημερινό παιχνίδι, ρε. Πες, δε. Δεν να λες. Πούμε και είναι δύο κουβέντες για το σημερινό παιχνίδι. Ήθελα να πω και άλλα τέλος πάντων για να μιλήσουν και άλλοι. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι να τα ακούσουν όλοι στην ομάδα, οι παίχτες δηλαδή να τα ακούσουν, ότι μην πείτε χαλαρά και δεν τρέχει τίποτα και δείτε τον κόσμο την έδρα και με την έδρα και με τον νόμο της Τούμπας θα το πάρω εύκολα δύσκολα το παιχνίδι. Αν δεν παίξετε μπάλα, τίποτα δεν παίρνετε εύκολα. Όλα είναι εύκολα από τη στιγμή που παίζετε κι εσείς οι ίδιοι μπάλα. Μην εφησυχαστείτε στην έδρα και στη δυναμική του κόσμου. Θα παίξετε μπάλα και αν παίξετε μπάλα, όχι μόνο θα κερδίσεις, σήμερα είναι και ευκαιρία, ΠΑΟΚ, να τον πετάξεις 5 γκολ και να τον ξεφτυλίσεις. Και αν το κάνεις αυτό, μετά ο Αρούλης για 15 χρόνια θα εξαφανιστεί. Παίξτε μπάλα, να γουστάρει και ο κόσμος, να γουστάρετε κι εσείς και να πάρει και το σήμα κάτω η χαβούζα ότι περιμένετε με, έρχομαι. Φέτος πάλι η ιστορία θα γράψει. Πάω πρωταθλητής, τα φιλιά μου και όλοι 6,5 ώρα στην Τούμπα να γιορτάσουμε, να πανηγυρίσουμε την ομαδάρα μας, την τρέλα μας, την καψούρα μας. Γεια σου Μενατάκο, ορίστε ο επόμενος και τέλος. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα Γιώργος, Καμίνια Πειραιάς. Γεια σου Γιωργάρα μου. Είναι ο χθεσινός που μου την είπε. Δεν εσύ, ανάσα δεν πήρε, πω πω. Ο Μενώτη είναι που λένε μου ρε. Τι Βαρζίνιακ είναι αυτός, Παναγία μου. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για το δικό μας ντέρμπι. Ναι. Εντάξει, εμείς θα πάμε διάσπαρτη βέβαια. Θα πάτε ζουλάτι, ε. Ναι, εντάξει, γιατί. Εμείς πλέον είμαστε λαγοί να πηγαίνουμε κρυφά. Θα πάμε, διάσπαρτη. Αυτοί δεν το κάνουν ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν μου λες, αυτό το οποίο έγινε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, για πες μου, πώς το... Δηλαδή, αν γινόταν στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ο πρόεδρος που θα έπαιρνε αυτή την απόφαση δεν θα ήταν κάτοικος Θεσσαλονίκης. Να σου πω κάτι. Έχει κρατήσει αηδία το θέμα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Έχει κάνει μια παράγκα η οποία ελέγχει τα πάντα. Εκτός του Ολυμπιακού δεν υπάρχει άλλη ομάδα να κοντράρει αυτή τη στιγμή. Άντε η ΑΕΚ ας πούμε. Μπα. Όχι. Δεν μπορεί. Κατά τη γνώμη μου. Μόνο Ολυμπιακός. Ότι μπορεί να μπει σφίνα αυτό. Δεν μπορεί. Και όπως και δεν μπόρεσε μέχρι τώρα. Όταν εμείς απαιτούμε στο μπάσκετ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ο Δημητράκης που τον θαυμάζουν κάποιοι δικοί σας επάνω, αλλά ξεχνάνε ότι για να κοπουλέει κάποτε σου κλέψαν ένα πρωτάθλημα στο ΆΚΑ μέσα, αν θυμάσαι, στον πέμπτο τελικό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Έτσι, μπράβο. Και όχι, μόνο και πιο παλιά, αλλά εσύ είσαι μικρός, δεν τα θυμάσαι. Και εσύ, Μαγκίτη, έχεις την μπάλα την παράγκα. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι, θα το πάμε έτσι. Ένα-ένα. Okay. Είναι η πιο δίκαιη λύση. Γιατί αν φύγει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι μεγάλο κερδοφόρο προϊόν από το μπάσκετ, ας κάτσει να παίξει με τον κολλητό του τον Αρούλη ο Δημητράκης. Να σου το πω και διαφορετικά. Κολλητός είναι με τον Άρη. Δεν το ξέρεις ότι πήγε από δύο χρόνια στο Αλεξάνδριο και εκτίασε τον κόσμο του Άρη. Ναι, αλλά οι Αριανοί δημιουργήσαν και επεισόδια και διακόπηκε το μάτσο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Άρης είναι μικρή ομάδα, μικρή φανέλα και μικρός λαός. Στο ξαναλέω. Εμείς εδώ σεβόμαστε και υπολογίζουμε μόνο τον ΠΑΟΚ. Είναι η μόνη ομάδα που μπορεί
να χτυπήσει τα έσα την Αθήνα. Αυτό να το ξέρει δηλαδή. Αλλά είναι καλύτερα να παίξουμε στην Α2 και να συνεπιστούν κάποιοι ή να ξανανεύουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει... Παρά να είμαστε κομπάρσι στο Δημητράκη και να κάνει φιέστες και να κάνει και να ράνει και να σημάδευε. Σας έχει κάνει ο Δημητράκης. Δημιουργούμε fan club του κοινού μας όμως. Έχεις ένα θαυμαστή μάλλον, ο οποίος θέλει, φίλε Γιώργο, να μην κλείσεις όταν θα ολοκληρώσεις τη σκέψη σου και αυτά που λέμε. Ναι. Προκειμένου να αφήσει τα στοιχεία σου εδώ στον ηχολήπτη για να σε βρει ένας άλλος. Όχι να αφήσει τα στοιχεία του, να του δώσει τα στοιχεία του φίλου και να επικοινωνήσει μαζί του, γιατί και αυτός είναι από τα Καμίνια, θέλει να σου πει μια καλημέρα. Αν θελήσεις να του πάρεις τηλέφωνο, να είσαι καλά, πρέπει να... Είναι Ολυμπιακός. Παοξής είναι, αλλά θέλει να σε γνωρίσει. Παοξής στα Καμίνια. Έτσι λέει ρε φίλε. Το μόνο ασπρόμαυρο που παίρνει στα Καμίνια, ρε παιδιά, είναι σκυλάκι. Να τα προσέχετε τα σκυλάκια. Γιωργάρα, σε αφήνω, μην κλείσεις εσύ, θα σου δώσει ένα τηλέφωνο, θέλει ο φίλος ο ηχολήπτης. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, για χαρά και καλή επιτυχία στην ομάδα σου που να μην την έχεις. Φιλιά. Διάλειμμα. Αφού πεις πρώτα ότι έχουμε ανοιχτές γραμμές, πού μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας, από στο Λιτσά 2-3-10-2-87 και 3 οχτάρια 2-87-8-8. Δηλαδή παίζεις πρώτα τα 3 οχτάρια. Βάζω 2-3-10 αυτόματο πόλης. 2-3-10 είναι το αυτόματο της πόλης. Το παλιό τεράστιο, ποιο ήταν το παλιό? 2-31 0-31. Α, 0-31. Ήθελα να κάνω κάποτε ένα μαγαζί και θα το έβγαζα στην Αθήνα που ήταν να κάνω. Θα το έβγαζα 0-31. Ενώ στην πόλη μου που είναι 2-4-61 δεν υπήρχε απλά το 0. Μάλιστα. 0-31, 0-1 ήταν η Αθήνα. 0-31 ήμασταν εμείς. Μετά έγινε 0-21 η Αθήνα. Στην αρχή όμως ήταν 0-1. 2-31, 0-2-87 και 3 οχτάρια και 2 γραμμές που σε περιμένω στο κατσόκι. Πρώτα στις γραμμές, μετά στις διαφημίσεις. Ναι. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γιώργος, πάω Ολλανδία. Γεια σου, Γιωργάρα. Τι γίνεται. Δεν ξέρω αν άκουσες. Θα τα κλείσει οι Γιώργηδες. Δεν ξέρω αν άκουσες τη χθεσινή εκπομπή. Σε ναι. Πήρε και σε ρουφιάνεψε ο κύριος ναι. Κώστας ο Ζαγόρα. Ότι θα πρέπει να σε κόψουν. Το ξέρω και εντάξει. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ημέρα ο κύριος Αγόρας δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να απαντήσω. Να, και δεν το θεωρώ δημοκρατικό αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είχε γραμμές, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αλλά κοίταξε, το ποιόν του ανθρώπου φαίνεται από κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα... Είναι μια συσσωρευμένη λύσα και κακία που ψάχνει να βρει αφορμές όχι μόνο πλέον από τα αρνητικά αποτελέσματα των ομάδων, αλλά και από τις τοποθετήσεις ή τις διαφορές σε θέματα που δεν τον αφορούν. Εντάξει. Λοιπόν, ο άνθρωπος πλέον είναι, δεν υπάρχει πιο κάτω, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και επειδή τώρα θεωρείτε ότι κάνω το ίδιο, γιατί μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι στη γραμμή να με αντιμετωπίσει, αυτή τη στιγμή εγώ κάνω κάτι άλλο. Απαντάω στην πρόκληση για μένα. Δεν απαντάω στην πρόκληση για κάποιον άλλον στον οποίο αναφέρθηκε. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, δεν έχω να πω απλώς, τίποτα για απλώς τώρα. Παίρνω πίσω το σε ρουφιάνευσε, σε ναι. Μαρτύρησε. Όχι απλώς ρουφιάνεψε, μου θυμίζει κάτι κουτσομπόλες κατίνες τα πρωινά. Οι οποίες, βέβαια, τώρα αυτό είναι, κάτι κουτσομπόλες. Κοίταξε, πρόσεξε να δεις τώρα. Βγήκε και είπα ότι είπα ξεφτυλισμένους κάποιος. Ναι. Η έννοια ξεφτυλισμένη. Τι ακριβώς χάνει... έγινε ρε φίλε, για βάλε μου μέσα. Στον Ασλαμά λέει πήρες. Εντάξει, βγήκε ας πούμε ένας Ολυμπιακός ρε παιδί μου και έκανε εκεί χουλιαμά εκεί πέρα και τέλος πάντων σε αποσιωπητικά γλωσσόφυλλα ας πούμε με τον Τσαλτίδη, αποσιωπητικά βάζω, γιατί θέλουν να κερδίσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ σήμερα ας πούμε, και έτσι ο Ιτέγε θα κάνει και αλλιώς ο Ιτέγε, ναι θεμητό, και ξέρεις τώρα όταν παίρνει κάποιος από άλλη ομάδα μπορείς να πεις να συμβαδίσεις μαζί του, αλλά κάποια στιγμή παίρνεις και την απόσταση που πρέπει, κατ' εμέ. Δηλαδή εγώ αν ήμουν στη θέση ας πούμε,
Θα έλεγα εντάξει βέβαια, πρώτα εμάς συμφέρει όμως φίλο Ολυμπιακό και μετά δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ. Εγώ θέλω να τον κερδίσω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ωραία. Δεν έγινε κάτι. Μετά δεν ο χαρακτηρισμός έγινε. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και επειδή ξέρεις τώρα έχει γίνει πλέον η απόλυτη αντιπάοκ εκπομπή του Τσαλτίδη και του Ασλαμά τέλος πάντων. Ξέρεις, σου ανεβάζουν λίγο τον πυρετό. Και εγώ φυσικά δεν τους ακούω. Έτυχε εκείνο το πρωί, τώρα δεν ξέχασα το αυτό στο. Εντάξει, πάντως ο τρόπος που το βγάζουν έχει τόσο χαβά που μπορείς κάπου να το. Ναι, πάση περιπτώσει και εγώ εκεί την ώρα, ας πούμε, μπορεί να όντως ξέφυγα. Η αλήθεια είναι αυτή. Α. Αλλά ήταν πάνω στον εκνευρισμό, ρε παιδί μου. Πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι δύο Ασλαμά με τον Τσαλτίδη. Δεν σου το κρατήσαν, έτσι δεν είναι. Όχι, μου το κράτησε ο άλλος. Δηλαδή, κοίταξε, ο Ασλαμάς και ο Τσαλτίδης ακούνε καθημερινά διαφόρων ειδών πράγματα. Δεν είπα εγώ δηλαδή, δεν δικαιολογώ ότι πρέπει να βγαίνει ο καθένας να λέει αυτή τη λέξη επειδή ακούν διαφόρων ειδών πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που, δηλαδή, υπάρχει ένα άλλο. Δεν μπορεί ο Τσαλτίδης και ο Ασλαμάς να με αντιμετωπίσουν και χρειάζονται δικηγόρο. Τον κύριον αυτόν από την Κατερίνη. Γιατί δηλαδή, αν ο Τσαλτίδης. Καταρχήν προσβάλλει αυτούς τους δύο. Και κατά πρώτον προσβάλλει τον εαυτό του. Γιατί αυτό είναι η απόλυτη κατάντια κουτσομπολιού, ρουφιανιάς και κατηνιάς που ξεπερνάει ακόμα και τα πρωινά των περιφερειακών καναλιών της Ελλάδας. Εάν οι δύο παραγωγοί και δημοσιογράφος ο Χρήσανδος σε κόβανε. Και λέγανε πώς έγινε η παρεξήγηση εδώ πέρα με τον Πασχάλη και τον Σωτήρη το Δασκαλάκη στη δικιά μου την εκπομπή και εγώ ο ίδιος αποφάσισα να μην ξαναβγεί στην εκπομπή, όχι στη δικιά μου. Έκανα και έκκληση σε όλο το σταθμό να αποκλείσει, διότι δεν μπορεί ένας να παίρνει και να βάζει χέρι τον ηχολήπτη, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Εάν το κάνανε ο Τσαλτίδης με τον Μάριο και λέγανε φίλε, είπες τη λέξη ξεφτυλισμένη. Είσαι κομμένος, θα ήσουν κομμένος από όλο το ραδιόφωνο. Από τη στιγμή όμως που οι ίδιοι δεν το δώσανε σημασία, σημαίνει ότι σίγουρα έχεις την ανοχή. Για να λες και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι θέμα ανοχής ή κάτι άλλο. Ο καθένας μπορεί να ξεφύγει, αλλά υπάρχουν κάποιοι που περιμένουν σαν τροκτικά στη γωνία ευκαιρίες όπως είπα όχι από τα αποτελέσματα πλέον των ομάδων μας αλλά από τις συμπεριφορές μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα καταρχήν προσβάλλει αυτούς που υποτίθεται ότι πρόσβαλα σε αποσιοποιητικά, έτσι, τους θεωρεί ανίκανους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ένα αυτό, και κατά δεύτερον τον ίδιο αυτόν ο οποίος έδειξε το ποιόν του, εντάξει. Εγώ να σας πω κάτι προσωπικά. Με αυτόν τον μουλοχτό, ο οποίος μέχρι και μία γυναίκα εχθές, επειδή άκουσα εχθές, μέχρι και μία γυναίκα την έβγαλε από τα ρούχα της και τον έβαλε μια χαρά στη θέση του, δηλαδή θα η πρέπει να ντρέπεται, ακριβώς, να ντρέπεται για την ηλικία του, να ντρέπεται για την ηλικία του που βγαίνει και ο μόνος στόχος του είναι να προκαλεί, να ανακατεύει, περιμένοντας πλέον, γιατί κάποτε τα αποτελέσματα τον βοηθούσαν. Και έκανε χουλιαμά κάθε εβδομάδα και είναι αποδεκτός. Τώρα πλέον επειδή δεν τον παίρνει και επειδή δεν βλέπει ότι από μόνοι μας, εκτός περιπτώσεων, εντάξει, έρθουν και αυτές τις στιγμές, δεν μπορούμε να ζοριστούμε λόγω της πορείας της ομάδας μας, προσπαθεί να βρει άλλα ενάψματα. Αυτό που έκανε προχθές, το να βγει φάτσα κάρτα στην εκπομπή και να, καταρχήν τον έβαλαν στη θέση τους ένα σωρό άλλοι ακροατές. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Γιωργάρα, έβαλες φωτιά το κέντρο. Πες μας, τέλος, τέλος. Ναι, μισό. Πάμε για το μάτς. Σαν την παπαδιά, τέλος πάντων. Πάμε για το μάτς. Πάμε για το μάτς. Έλα. Για το μάτς τίποτα, παιδιά. Για το μάτς τίποτα. 100% προσήλωση, καθαρό μυαλό και νίκη για τους τρεις πόντους και τίποτα άλλο. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ η νοοτροπία που βγάλαμε όλη αυτή την εβδομάδα, την οποία εβδομάδα την θεωρώ εγώ, έτσι μπορώ να την χαρακτηρίσω, η εβδομάδα του κίτρινου ανθολογίου, είναι η καθιερωμένη εβδομάδα που ακούμε την προϊστορία από το 80 και μετά έως τώρα. Θα την λοιπόν, πω κι εγώ. Ορίστε. Πριν κλείσει η κομπή θα την πω κι εγώ την προϊστορία. Ναι, είναι το κίτρινο ανθολόγιο, ρε παιδί μου, που ακούμε κάθε φορά πριν τα Άρης Πάοκ ή Πάοκ Άρης, ανάλογα που παίζουμε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ η νοοτροπία
και του οργανισμού ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του κόσμου του ΠΑΟΚ. Δεν είδα να τσιμπάμε πουθενά, είδα μία σιωπηλή στάση από όλους, μέχρι και οι σύνδεσμοι δεν βγάλανε ανακοίνωση. Νομίζω 2-3 μόνο κάτι βγάλανε, ας πούμε, κάτι τύποι, αλλά και σε γενικές γραμμές είδα μία στάση πολύ όρημη, που αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ, και επίσης με ικανοποιεί πάρα πολύ ο καταιγισμός στο ΠΑΟΚ TV. Εγώ, παιδιά, πήρα δύο σύνδρομες, δύο, έτσι, επίτηδες, γιατί μ' αρέσει να προσελκύω λογιστές γενικώς. Λοιπόν, και τη μία θα την κάνω δώρα, ας πούμε, σε ένα φιλαράκι μολαδό, τον οποίο τον έχω κάνει παοξάκι, ας πούμε. Μπράβο. Λοιπόν, έχω πάρει δύο συνδρομές. Γεια σου, Γεργάρα μου, καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Έφυγες, είναι, έχει βάλει φωτιά, έβαλε φωτιά χαμός, το κέντρο. Δεν φτάνουν άλλο οι γραμμές για να υποδεχτούν κόσμο. Πάμε στον επόμενο φίλο κατευθείαν. Καλημέρα. Γεια και χαρά για τους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Θα αλλάξω θέμα. Λοιπόν, θα μιλήσω για αυτό που είχατε πριν. Για μένα ο πιο κλασικός, και στο πρόσωπο ακόμα και στο σώμα, και μπορεί κανείς να τον βάλει σαν προδιαγραφή τερματοφύλακα. Ναι. Δεν τον είπες, είναι ο Οικονομόπουλος. Ο Τάκης Οικονομόπουλος. Δηλαδή, όταν τον έβλεπα μου θύμιζε τερματοφύλακα, ρε παιδί μου. Είσαι της αυτού του ψηλού, του αδύνατου, του ξερακιανού, του Βάντεσάλκ. Ναι, αυτό, φοβερό, του Γιασίν. Σουλούπι, ας το πούμε. Είναι μέσα στην πεντάδα μαζί και με έναν ακόμα στο ίδιο στυλ, που λίγοι τον ξέρουν, ήταν ο Τζανετουλάκος. Δεν τον ξέρω. Δεν τον θυμάσαι. Σε αυτό το στυλ. Αυτά, ο πιο περίεργος τερματοφύλακας που υπήρξε ήταν στον ΠΑΟΚ και τον λέγανε Ντεκ. Ο Ρένε Ντεκ. Ναι, ο οποίος λένε ότι του έλειπε ένα δάχτυλο. Ναι, μα με πρόλαβε. Και το αστείο είναι ότι τον είχαμε ακριβοπληρωμένο κιόλας. 2,5 εκατομμύρια είχαμε δώσει δάχτυλο. Εκείνη την εποχή, και υπάρχει ένα ολόκληρο ιστορικό με αυτά τα χρήματα. Εάν έχω κανένα κενό ή μια άλλη φορά, θέλω να μου θυμίσεις να σου πω την ιστορία του Ρένε Ντεκ, πώς πάρθηκε και με τι λεφτά πάρθηκαν. Για το παιχνίδι το τωρινό, για να προλάβουμε να ακούσουμε και απόψεις άλλων φίλων. Θέλουμε την άποψή σας. Την αλήθεια, πραγματικά με κάλυψε ο Γιώργος, γιατί θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία. Είναι σίγουρο ότι κάποιος που δεν έχει την ίδια, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, αλλά όπως και να έχει, έτσι είναι, δεν μπορεί να έχει την ίδια ποιότητα, ο τρόπος του είναι να προκαλέσει. Αν λοιπόν μπορεί να γίνει σωστό το παιχνίδι, και εύχομαι να μπορούν και οι δύο να είναι κανονικά, να είναι μια διαφήμιση. Ξεφεύγοντας από όσα γίνανε μέσα στην εβδομάδα, εγώ λέω, ρε παιδιά, υπάρχει το ΒΑΡ πλέον. Οπότε ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, ότι θα μας αδικήσει, θέλω το Σιδηρόπουλο, δεν το θέλω, φέρε έναν άλλο. Αφού υπάρχει ο άρχοντας που λέγεται ΒΑΡ, τελείωσαν τα περιτά. Εντάξει, αλλά γεγονός είναι ότι σίγουρα εμείς χρειάζεται να έχουμε ψυχραιμία και να δείξουμε τις δυνατότητες μας, τίποτα άλλο. Να σε καλά, ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, Γιουρίκα. Γεια σου, Γιωργάρα. Νάτος. Ο Θαυμαστής σου. Τι να κάνουμε, εδώ είμαστε, ακούμε παράπονα. Ξεφεύγει, λέει ο κόσμος, γκρινιάζουμε. Από την Ημαθία είμαι. Γιώργος, από την Ημαθία. Η Ημαθία, Βέρεια. Βέρεια που είναι, Ημαθία. Λοιπόν, τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάτε, πήρα να πω να για πω τι λέει, πώς θα βλέπετε τα πράγματα σήμερα. Ντέρμπι. Εγώ, γιατί δεν το βλέπω, ντέρμπι, ρε φιλαράκι μου. Εγώ το βλέπω ένα 4-1 σκορ, να σου το λέω και το έπαιξα κιόλα φυσικά. 4-1 το βλέπω, γιατί. Χαμηλά την μπάλα. 4, αυτά ο Κυρκώστας. Ο Κυρκώστας. Ο Κυρκώστας, ο φίλος μου, λέει άσπρος ποπός, μαύρος ποπός. Δεν μου λες, Λία, τι σε είπα μέσα στον Ατρόμητο το Σαββάτο μεσημέρι. Σε είπα 1-2-1-3, εντάξει, είδε 2-3. Και λίγο με την πίστη. Είπα ή 1-2-1-3 θα έρθει. Κρατούσαμε την ανάσα μας μέχρι το 94. Δεν έχει σημασία, ρε. Δεν έχει, όχι, το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Ας έπαιρναν στο πρώτο κίνηση φάσης και να κάναμε 4-0, ρε. Ας και μετρούσε και του Βαρέλα για τα τώρα 2000. Και του Βαρέλα και του Πέλκα και ένα από το Μπέναλι που δεν το έβγαλε έξω. Ο Φάσης κραυγαλές τώρα. Τέλος πάντων. Άρα 4 σήμερα.
Τι είπατε, δεν άκουσα διά. Τέσσερα σήμερα. 4-1, εγώ το έπαιξα σκορ, κορίτσι μου. Για να δούμε. Τα πούμε το άλλο Σάββατο. Και το έχει, ξέρει πόσο, 36. Το έχει αρκετά. Άντε, καλή επιτυχία να έχεις, Γιώργο μου. Ελλάδος, το έπαιξα. Ακούς, ναι. Εγώ ακούω το Μιχαλάρα. Ο Μιχαλάρας, ο Λιοντιάρης, υπό ναι, αυξής μας. Ναι, ναι. Κάθε Παρασκευή είναι κάποια, χθες τα πιάσε 3-3 είχε χθες. Α. Και περιμένω τον ΠΑΟΚ και ένα ακόμα το οποίο δεν το λέω και θα το δω γιατί θα πάει κατ' εμιά. Άντε, ο καλή επιτυχία. Γεια σου, Γιωργάρα, ορίστε ο επόμενος. Γεια σας. Γεια σας, από πού μας ακούτε? Γιώργο. Ναι. Δεν με κατάλαβες? Α, κύριε Κώστα μου, αγάπη ναι. μου όμορφη, τι κάνεις? Λοιπόν, επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς και ρίχνω μου φύγει σε σένα. Εμένα? Που τον άκουγες για να χαρακτηρίζει συνεχώς και είναι κατάπτυστος ψεύτης. Στάσου, γιατί ρώτα τον Ασλαμάκη τον Σαντίβη άμα τον κόψανε, που λέει ότι δεν τον κόψανε. Για πάει το. Εκείνο το δευτερόλεπτο. Μόλις τους απεκάλεσε ξεφτυλισμένους. Εγώ δεν είπα αυτό, μισό λεπτό, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα είπες ότι τον άφησα να σε χαρακτηρίζει. Σε τι πράγμα σε χαρακτήρισε, τι είπε? Ότι περιμένεις... Τι έλεγε τόσο, και ντρέπομαι για την ηλικία του και έτσι κι αλλιώς... Άμα ντρέπεται για την ηλικία του... Και κυρία και έτσι κι αλλιώς... Άλλος. Αυτός ο άνθρωπος συνοπαδός του στη ζούγκλα από την Αθήνα τον κατασπάραξε, του κατελόγησε ότι βρίζει και μετά ζητάει συγγνώμη στις εκπομπές και του είπε... Και το επιτέθηκε και επί προσωπικού. Και δεν θέλω να το αναφέρω τι του είπε. Μισό λεπτό, κύριε Κώστα, μισό λεπτό. Είπες ότι τον κόψανε, επειδή εγώ δεν την άκουσα την εκπομπή. Τον κόψανε και άκουσε με λίγο ρε φίλε, άκουσε με. Θα βγάλουμε μια άκρη. Γιατί και εγώ έχω κόψει κόσμο και σένα μια φορά. Άσε με να μιλήσω ρε Χριστιανέ μου. Άσε με να τελειώσω μια πρόταση. Το ότι κόβεις έναν ακροατή, και εγώ εχθές έκοψε τον κύριο Τάσο, ο οποίος είναι εξαίρετος από τη Χαλκιδική. Δεν σημαίνει όμως ότι έκοψα και τον Πασχάλη. Αλλά είπα, ποτέ ξανά δεν θα βγει στην εκπομπή. Διότι πρόσβαλε στον Ηχολήπτη. Είπανε τέτοιο πράγμα ο Χρύσανθος με τον Μάριο. Με το που είπανε ότι ξανά δεν βγαίνει στην εκπομπή μας στο Λίμπερο. Γιατί άμα το είπανε, κακώς τον άφησα και μίλησε σήμερα. Διευκρίνησέ μου αυτό, σε παρακαλώ. Περίμενε να μ' ακούσεις. Βεβαίως. Με το που τους είπε, είστε ξεφτυλισμένοι, δεν τον Ηχολήπτη, κόψτε τον. Ναι, το παρακάτω. Είπανε ότι ξανά δεν βγαίνεις, είσαι persona non grata για το ραδιόφωνο. Γιατί δεν αν τον είπανε, ζητώ συγγνώμη που τον έβγαλα. Εάν όμως δεν τον είπανε, δεν μπορώ να τον κόψω εγώ. Δεν σου είπα να τον κόψεις. Μα άμα πρόσβαλε συνάδελφο, Ηχολήπτη, παραγωγό ή δημοσιογράφο του καναλιού μου, είναι και για μένα κομμένος. Αυτός είπε είστε ξεφτελισμένοι και με το που είπε είστε ξεφτελισμένοι δίνουν εντολή στον Ηχολήπτη να τον κόψει. Ωραία. Είπανε μετά ότι κόβεται από το Λίμπερο. Αυτός δεν το παραδέχθηκε αυτό. Μάλιστα. Τέτοιο αντρισμό έχει και βγαίνει και στη ζούγκλα άλλος συνακροατής του από την Αθήνα και τον κατασπάραξε και του επιτέθηκε και επί προσωπικού μάλιστα. Το παράπονο του κύριο Κώστα Φτουνού είναι από σένα ότι ενώ στην όλη συζήτηση που έγινε με τον Χρύσανδο και τον Μάριο δεν ήσουν πουθενά εσύ. Πήρες σε άλλη εκπομπή και κατήγγειλες το γεγονός. Βεβαίως. Αυτό το στεναχώρησε. Δεν ανέχομαι υβριστικές συμπεριφορές. Ναι, και εσένα τι σε νοιάζει. Τι? Εσένα τι σε πειράζει. Μπορούσε... Ο Μάριος είναι φίλος μου. Α, εντάξει. Ο Χρύσανδος. Ο Χρύσανδος είναι γνωστός μου. Α, με τον Μάριο έχετε και ιδιαίτερη σχέση. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Δεν με έπεισες.
Δεν με έπεισες. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχεις καμία δουλειά κατά τη γνώμη μου να πάρεις σε άλλη εκπομπή και στο διευθυντή του ραδιοφώνου να καταγγείλεις κάτι που έγινε σε άλλη εκπομπή έναν ακροάτη. Ζωντανά το είπα αυτό. Δεν το είπα κρυφά. Α. Εντάξει. Μάλιστα. Θα μου μπορούσε να μου προσάψει αυτό το χαρακτηρισμό εάν του το έλεγα κρυφά. Ζωντανά του το είπα. Όχι, κρυφά δεν το είπες, το είπες στα ίσα και αυτό. Άντε, μπορούμε... μπράβο. Ναι, εντάξει. Επομένως αυτός, ο ελάχιστος. Ορίστε. Δεν μπορεί να με πλησιάσει, όχι να με κρίνει. Και δεν το επιτρέπω να με χαρακτηρίζει. Ναι, αλλά τον έχεις χαρακτηρίσει 10 φορές. Α, τώρα τον είπες ελάχιστο. Και πιο μπροστά άλλα. Θα βγει να απαντήσει. Τώρα σε αυτή τη δουλειά δεν βρισκόμαστε. Τον είπα ελάχιστο, διότι μου δώσε το δικαίωμα με τους χαρακτηρισμούς του. Που έκανε προς εμένα. Εσείς τα προσωπικά στο ραδιόφωνο τα λύσετε. Λοιπόν, δεν είναι θέμα προσωπικών. Εγώ, εσύ δηλαδή για παράδειγμα τώρα, αν απέναντι από το σπίτι σου γίνεται μια ληστεία, μην την καταγγέλεις. Θα την καταγγείλω ρε φίλε. Θα την καταγγείλω, θα πάρω τηλέφωνο το 100 και θα πω απέναντι τον ανθρωπάκο τον κλέβουνε. Τι σχέση και έχει αυτό. Εγώ κατήγγειλα υβριστική συμπεριφορά. Δεν νομίζω να ήταν η δουλειά σου κύριο Κώστα αυτή. Τι? Δεν ήταν η δουλειά σου αυτή. Τους είπε ξεφτυλισμένους. Έχουνε και οι δύο νομίζω. Αποστολή, τι γνώμη έχεις? Γιατί δεν μιλάς? Μα δεν πρόλαβα να απαντήσουν. Δεν απάντησα, κατευθείαν τον κόψαν. Κάτι θέλει να σου πει η Αποστολή. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και κρατήθηκα πίσω, γι' αυτό και δεν ακούγομαι τόση ώρα. Θεωρώ όμως ότι ναι, μιλάμε για δύο ανθρώπους ενήλικες, με άποψη, με λόγο δημόσιο και σίγουρα προσωπικότητα να απαντήσουν στον οποιονδήποτε θεωρούν ότι μπορεί να τους προσβάλλει. Από την άλλη, μπορεί να θεωρήσουν ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές που μπορεί να έχουν παρεκτραπεί κατά διαστήματα, έχουν υπάρξει και άλλες, δεν βάζουν στην μαύρη λίστα κανέναν, εκτός αν είναι. Που αν το βάζανε εμείς θα πειθαρχούσαμε. Αν υπάρχει λόγος πραγματικά, ναι, εντάξει. Άσχημες στιγμές υπάρχουν για όλους. Εκτιθόμαστε. Εκτιθόμαστε. Όταν δίνω εντολή στον Νικολίπτη να κοπεί. Εντάξει, και εμείς έχουμε κόψει εδώ όμως, κύριε Κώστα, ακροατές, οι οποίοι παραφέρθηκαν στιγμία, ωστόσο είχαν λόγο και την επόμενη εβδομάδα. Είναι ανθρώπινο ορισμένες φορές και αυτό τους χρεώνεται. Ο κάθε ένας το τι θα πει και πώς θα το πει, να ξέρετε, δεν ξεχνάει ο κόσμος που ακούει, δεν ξεχνάνε οι παραγωγοί. Για όλους μας οι κακές στιγμές κάπου υπάρχουν και καταγράφονται. Ένας ακροατής είχε υβριστική συμπεριφορά στην εκπομπή του Συρίγου και κρίθη ανεπιθύμητος. Από ποιον? Από τον ίδιο. Από την εκπομπή. Από τον ίδιο τον παραγωγό εδώ, τον Γιώργο του Συρίγου, ο οποίος αποφασίζει φυσικά έτσι και είναι και υπεύθυνος για να προστατεύσει συνεργάτες που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Έδωσα και την παράκληση σε όλους τους σχολείτες να μην το βγάλουν πουθενά στο ραδιόφωνο. Γιατί πρόσβαλε η κολύπτη. Συνάδελφο. Συνεργάτη. Συνεργάτη. Εδώ, ναι. Δηλαδή όταν αποκαλεί τους παραγωγούς της εκπομπής ξεφτυλισμένους. Κύριε Κώστα, άκουσε με. Δεν μπορεί να απαντήσει. Άκουσε τώρα με, φίλε μου, γιατί είμαστε φίλοι. Ο Ηχολήπτης δεν έχει το προσόν που έχουμε εμείς το μικρόφωνο μπροστά μας να τον απαντήσει και να δηλώσει την αποδοκιμασία του για αυτή την ενέργεια. Έπρεπε να το πάρω εγώ. Οι δύο οι συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι, και ο Μάριος και ο Χρυσανθός. Ο Ασλαμάς, ο Μάριος. Ο Μάριος και ο Χρυσανθός. Μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να πούν αυτό που είπα εγώ τότε. Ότι ο Κύριος είναι κομμένος από το Λίμπερο. Τελείωνε. Θα πειθαρχούσαμε όλοι. Ναι, αλλά δεν είπαν αυτό που σου λέω τόση ώρα, ρε Κώστα, γιατί δεν με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εάν τον δεχθούν οι συγκεκριμένοι. Μα ήδη το. Δεχθούν, μα δεν έχουν πει τίποτα τα παιδιά. Γιατί δεχθούν, από τη στιγμή μου λες μετά βγήκε και στον Ζαγόρα. Ο Ζαγόρας θα τον είχε κόψει αμέσως. Και αυτοί τον κόψαν αμέσως. Τον κόψανε γιατί τον κόψανε, αλλά δεν είπανε ότι είσαι κομμένος για τον Λίμπερο, διότι
έβρισε σχολήπτες, παραγωγούς και δημοσιογράφους. Το κόψανε από την εκπομπή. Αυτό είπε η Αποστολία προηγουμένως. Και εγώ σου λέω, πιθανώς στο μέλλον, εάν τους ξανακαλέσει, να μην τον δεχθούν. Εάν δεν το δεχτούν, είναι κομμένος και από τη δικιά μας την εκπομπή. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Θα πειθαρχήσω σε αυτό το οποίο θα αποφασίσουν οι δύο συνάδελφοι, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Γιατί όταν ένας πειράζει έναν από το σταθμό μας, είμαστε όλοι ταγμένοι στο πλευρό του. Εάν έχει δίκιο φυσικά. Αλλά κανένας δεν έχει δικαίωμα να βγαίνει και να βρίζει. Α, κάνα χαρακτηρισμό επάνω στην πλάκα. Και σαν πολύ δεν το σοβαρέψαμε το θέμα, ρε Κώστα, τώρα. Και έχουμε και ένα φίλο ο οποίος περιμένει εδώ 10 λεπτά. Να τον πάρουμε και αυτόν. Να τον πάρουμε. Πριν πάμε. Κώστα. Μην κλείσει ο κύριος Κώστας, αν θέλει. Να πάρουμε όμως λίγο το φίλο, ναι, γιατί περιμένει τόση ώρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Είμαι Αντρέας από τη Νέα Υόρκη. Καλά δεν τρέπεστε. Με τα προσωπικά του κόσμου ασχολείστε. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα αυτοί. Δεν πάρα μαζέψουν παπαρούνες. Τι μανδιάζει μα τους κόψανε, δεν τους κόψανε. Για την πάω καλά θα μιλήσω. Έλατε. Ας αλλάξουμε κλίμα. Πάμε για το παιχνίδι. Δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Ρε. Μας κόψαν και μας κάναν. Ρε φύγε του Ολλανδία. Τι συνειάζει μας σε κόψανε. Ρε. Πήγαινε μας τους λείπες. Ρε. Δεν έχεις λεφτά. Τι ακούς το λείπερο. Ακού Μιχαλόπουλο. Είπα και εγώ θα βγει πυροσβέστης, θα μου τον παρουτιάσουν πάλι τον Κυρκώστα, θα γίνει χαμός εδώ. Και ο Κυρκώ έρχεται, εσύ και ο κάθε Κυρκώστα και ο Πασχάλης. Δεν σας αρέσει, δεν σου παπαρούν στην Καθαρίνη. Τι μας νοιάζει να κάνουμε. Και τους έχω και τους δύο στον αέρα. Τι είναι αυτά. Πώς την πάτησα έτσι. Παοκάρα να μιλήσουν. Πάμε για το ντέρμπι το σημερινό. Κάτσε, ναι, ο Κώστας όμως τώρα μπορεί να απαντήσει. Ναι, θα απαντήσω. Ο άνθρωπος ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ποιος? Ο Ανδρέας. Ναι. Ζει σε παράλληλο σύμπαν. Τι να, στο παράδεισο ζω, στην Αμερική. Και με κόψανε, στο παράδεισο ζω. Στο παράδεισο. Τι με νοιάζει και αν με κόψουνε εμένα. Να μάθετε να μιλάτε καλά. Πάμε σε βρε γκάστερμπάιτερ τώρα. Να μην τους βρεις τους δημοσιογράφους. Κάστερμπάιτερ είσαι. Πρέπει να παίξεις το τζόκερ. Στα παιχνίδια όλων έκανα χαλάστρα. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Να αγιάσει το στόμα του φίλου του Ολλανδού. Και του Ανδρέα. Τον πήρε σβάρνα τον Ανδρέα το φίλο από Νέα Υόρκη. Μόλις του είπε δηλαδή, άσερε τους δημοσιογράφους ήσυχους κύριε Κώστα. Τον πήρε και αυτόν. Δηλαδή μάλιστα, να ανοίξει μέτωπα παντού. Μια κυρία, πρώτη φορά πει, δεν είναι η κυρία Εύη και η κυρία Εύη. Μια άλλη κυρία, η οποία αγανακτισμένη μου είπε να τον πω βάλε κουκούλα. Επειδή πήρε και κατέδωσε, μου λέει η ακροατή. Πάγωσε το αίμα. Και θα σταματήσω, λέει, να ακούω λίμπερο. Γιατί πλέον, λέει, έχει κάνει το λίμπερο προσωπική του υπόθεση. Βγαίνει σε όλες τις εκπομπές και διαμορφώνει κλίμα. Έχουμε μαζεύονται τα τεράστια αποδοκιμασία στο φίλο τον Κώστα. Πάμε, έχουμε γεμάτο το κέντρο. Πάμε, χαμός. Καλησπέρα. Καλημέρα. 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 Είμαι ο Ανδρέας από Νέα Υόρκη. Εσύ Νέα Υόρκη είναι μέρα. Μα δεν τελείωσε. Εγώ στην περιμένωση του πάω. Με συγχωρείς, πήγαμε σε διάλειμμα. Ορίστε. Δεν υπάρχει, ρε κοπηρώνω. Δεν υπάρχει. Πόσο μ' άρεσε που άκουσα τον Βασιλάκο. Αλλά δεν το θυμάμαι. 40 χρόνια. Να σου πω, εκείνο τον αγώνα που είπε στο Καπτατζόγλιο, το μόνο που θυμάμαι εγώ είναι ο Μανάβης που ήταν πάνω σε ένα στήλο και φώναζε το παλικάρι. Αυτό δεν πάνε μόνο. Ακούς και Γιώργο. Ναι, πώς δεν ακούω, ρε φίλε. Το Μανάβη θυμάμαι μόνο από εκείνο τον αγώνα. Αυτού όλο το σχέδιο που έγινε με τους Δενακέδες και τους Πυρσούς αυτός. Αυτό ήταν σε ένα στήλο πάνω και φώναζε. Και αυτό θυμάμαι και το τελευταίο αγώνα που έφυγα από την Ελλάδα ήταν 1983 στη Χαριλάου. ΠΑΟΚ Άρης ΠΑΟΚ 0-0. Τώρα αυτό, σήμερα το ΠΑΟΚ Άρης 4-0. Τέσσερα, δεύτερη τεσσάρα. Τι μιλάτε, ακούστηκε στα μικρόφωνα. Με τα σκοτωμένα φρύδια παίζανε, ρε. Με το βραδιακό παίζανε, σκοτωμένα φρύδια. Να, 5 ώρες, έχω πάρει και το ΠΑΟΚ TV. Το αγόρασα, 8 ευρώ. Τι ωραίος που είπε κύριε Γιώργο μου. Βλέπω, θα βλέπω και την ΠΑΟΚΑΡΑ. Θα βλέπω, αγόρασε το ΠΑΟΚ TV, θα βλέπω την ΠΑΟΚΑΡΑ. Για τους μετανάστες είναι αυτό πολύ ωραίο πράγμα.
Εσείς είστε η αιτία που ο ΠΑΟΚ μάζεψε 5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής. Μακάρι να μαζέψει, να μαζέψει, να μαζέψουν. Εγώ να βλέπω την ΠΑΟΚΑΡΑ μου, την τούπα μου. Έχουμε το αντένα εδώ και το αντένα δεν δείχνει τη τούπα στα παιχνίδια. 10 χρόνια. Να ένα ωραίο δώρο για έναν μετανάστη. Να πάρει ένα τέτοιο. Σε ένα φίλο του και να του πει: σου έχω ένα δώρο, ρε φίλε, και να του πάει μια συνδρομή. Δεν είναι ωραίο δώρο. Πρέπει να πάρω 700 δολάρια στην κυρίω μου, να του πάρω στήλα και δεν μπορώ να κάνω στήλα. Και σε μένα δώρο, 8 δολάρια. 700 δολάρια έστειλα. Έστειλα να πάρω τα στήλα και λέει: τι είναι, Αντρίκο, δεν τα φάγαμε στα ποσά και λέει: καλά και τα μπουζούκια. Καλό και το γήπεδο, καλά και τα μπουζούκια. Τι είναι 8 δολάρια, ρε. Τι είναι 8 δολάρια, να βλέπω την ΠΑΟΚΑΡΑ. Και η φύλατρη και η Γιώργο μου πώς αλλάξανε. Πω, τι φανατική, τι είναι αυτή, ρε. Φωνάζονται, πω, και θύρια ένα. Και παιδάκια βλέπω και γυναίκες. Πώς αλλάξαν τα πράγματα, μ' ακούς, κύριε Γιώργο. Να έρθείτε, ναι, πίσω, ακούμε, να έρθείτε πίσω, να δείτε, να ζήσετε το κλίμα της Τούμπας. Πώς τι φύλατρη είναι αυτή, ρε. Τι είναι αυτή, ρε. Καλύτερη από εμάς, όταν κατέβαινε με το χρόνο. Τι είναι αυτή, ρε. Τι λέει αυτή, ρε, τι λέει αυτή, ρε, να χαίρομαι. Και ας κάσει ο ΠΑΟΚ, εγώ να βλέπω τους φιλάθους. Και ας κάσει ο ΠΑΟΚ. Και ακούς και τον Γιώργο μου. Ναι. Δεν πειράζει που πήγαμε από το UEFA, του χρόνου θα παίξουμε τη Γιουβέντους. Ναι. Πάλι που δεν θες να είμαστε. Με τη Γιουβέντους θα παίξουμε του χρόνου. Να παίξετε με όποιον θέλετε. Να είσαι καλά, Αντρίκο. Του χρόνου με τη Γιουβέντους. Φιλιά εκεί στη Νέα Υόρκη. Ναι, 5 ώρα το πρωί είναι εδώ. Πόσο είναι? Άντε, γεια σου. 5 το πρωί, ευχαριστώ. Γι' αυτό λέει καλημέρα. Να σε καλά, ρε. Να σε καλά, φίλε μου. Γεια σου, αγοράκι μου. Και του χρόνου μου στην Γιουβέντους, ρε. Με την Γιουβέντους πάει που δεν θα είμαστε. Έγινε. Γιατί με πόση αγάπη μιλάνε αυτοί που είναι μακριά. Ναι, ρε, φίλε. Εμείς εδώ μας έχει φάει γκρίνια. Πάμε, γιατί έχει γίνει πάλι χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Μισό λεπτό λίγο μόνο, δεν θέλω να απαντήσω. Ναι. Σε όλα όσα υπόθηκαν. Έχεις λαό πολύ, Αντρέα. Απαντούν άλλοι για σένα, Γιώργο. Έχεις σπάσει το. Αντε, Γιώργο, συγγνώμη. Δηλαδή, είχαμε πάνω από 20 τηλέφωνα στο διάλειμμα. Έσπασε, οι οποίοι δεν θέλουν να βγουν οι άνθρωποι και μιλούσαν με μένα, με την Αποστολία, με τον Ηχολήπτη, με τα κορίτσια μέσα. Όλοι, ότι έχει δίκιο ο Γιώργος. Να πούμε ότι έχει και πρεμιέρα απόψε. Αυτό για μένα το θέμα έχει κλείσει, εγώ είπα την άποψή μου, τελείωσε το παραμύθι. Για μένα, εμένα ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει και γι' αυτό θα μιλήσω τώρα και έχω μία πρόταση. Μία πρόταση θέλω να κάνω. Για όλους όσους έχουμε πάρει ΠΑΟΚ TV, υπάρχει ένα κλειδί το οποίο μπορεί να το εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο. Ας ξεκινήσω από το εύκολο. Όσοι είναι άπλες, θα έχει πολλούς, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχουν καλά εισοδήματα. Και 70 ευρώ δεν είναι κανένα ποσό. Να φροντίσουν να πάρουν ακόμα ένα ΠΑΟΚ TV να το κάνουν δώρο σε ένα φίλο τους. Ένα αυτό. Το ωραίο, το ωραίο. Και όσοι δεν είναι άπλες και το έχουν πάρει, να βάλουν στόχο να πείσει ο καθένας από εμάς ακόμα έναν ΠΑΟΚ TV να το πάρει. Ο στόχος του καθενός από εμάς, αν το πάρουμε έτσι στρατηγικά, να πείσουμε έναν ομοειδεάτη μας να πάρει το ΠΑΟΚ TV και αυτός, είτε με δόσεις, είτε να κόψει από κάπου, είτε να τσοντάρουμε, ξέρω εγώ, λίγο και εμείς να του δώσουμε κανένα δεκπλέο τώρα έτσι, ξέρω, ναι, ακραία, ναι, παραδείγματα, κανένα δεκάρικο δανεικό να συμπληρώσει. Είτε να βάλουμε στόχο όπως έκανα εγώ δηλαδή τώρα. Είχα τη δυνατότητα, είμαι στο πρώτο κρουπίρα, ας πούμε, και έδωσα έναν Ολλανδό. Έτσι για το κέφι μου, ρε παιδί μου. Να δω ότι έγινε, ότι καταγράφηκαν δύο σύνδρομες στην πόλη μου, ας πούμε. Δεν ξέρω αν πήρε κάποιος άλλος. Λοιπόν, να βάλει στόχο ο καθένας από εμάς που έχει πάρει ήδη, να πείσει οπωσδήποτε ακόμα έναν, εάν καταφέρουμε όλοι να το κάνουμε αυτό, φαντάσου τώρα, ας πούμε είναι 25.000. Θα γίνουν 50, αν το καταφέρουμε αυτό. Δηλαδή να γίνει ένα ντόμινο στρατηγικό, να πείσουμε ένα ΠΑΟΚΤΖΙ, είτε είναι λίγο καβουράς, είτε ξέρω εγώ, έχουμε από διαφορά. Είναι και πολλοί που δεν το ξέρουν, να ξέρεις. Το ξέρουν άπαντες. Το ξέρουν άπαντες, αλλά βολεύονται με τη λύση να πάνε, ξέρω εγώ, σε διάφορα καφενεία να το δούνε. Και ένα ακόμα τελευταίο, για να υποστηρίξουμε τα hot spots, παρακαλώ όλους οι ομοειδεάτες μου να διαλέξουν μαγαζιά να πάνε να δουν τον ΠΑΟΚ, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, μόνο με το σήμα, το επίσημο έξω που έχει ΠΑΟΚ TV, να δώσουν δηλαδή ένα μπόνους, μία ανταμοιβή σε αυτούς που πήγαν με τον νόμιμο τρόπο, απευθύνθηκαν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ
για να έχουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην καφετέρια του, στο μαγαζί του, οπουδήποτε τέλος πάντων είναι. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε ακόμα περισσότερο, γιατί χαίρομαι που βλέπω ότι η σελίδα των hotspot στο ΠΑΟΚ TV γεμίζει μέρα με την ημέρα σε κάθε γωνιά. Γιωργάρα μου, πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έλα, πες το λέω. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια χαρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ανδρέας Αντιπαοξής. Γεια σου Ανδρέα, φίλε Αντιπαοξή. Υποστηριχτή του Άρεος και του Κώστα από την Κατερίνη. Πήρα για να σας συγχαρώ για εχθές για την αντικειμενικότητά σας, που διαλέξατε μια τρίτη γνώμη για τον αγώνα που είχε πάει ο Κάρη από έναν πραγματικά ουδέτερο, τον Νίκο από τα Γιαννητά. Μάλιστα. Εσύ ήταν πολύ αντικειμενική η επιλογή. Γι' αυτό είναι αγαπητή αυτή η εκπομπή, γιατί είμαστε αντικειμενικοί. Ναι, πολύ. Παρακάτω. Θα σε παρακαλέσω, επειδή έχεις ιδιαίτερα με το Μενώτη και προφανώς και με τον Γιώργο, κυρίως με το Μενώτη, μάθε τι παίρνει, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ. Να το πάρουμε και εμείς, δηλαδή, λυπήσιμα, δεν βοήθησε. Μπα, ξενέρωτος είναι. Ούτε πήρα δεν πήρε. Μια συμβουλή ακόμα στον Γιώργο. Είναι λίγο βαρεμένος με τον Πάο, κατά τα άλλα δεν είναι πότης. Όχι ρε παιδί μου, απλώς λέω τι παίρνει, τι παίρνει. Τι θα παίρνει, κάτι, δηλαδή. Γιατί είναι ανεξάντλητη ενέργεια, το σταμάτη τους είναι. Καλά τα λέει. Ναι, άμπραβο, αυτό και εμείς θέλουμε. Λοιπόν, ο φίλος είναι... προτείνω κάτι άλλο στον λέγε, Γιώργο, Αντρέα, λέγε. Για τους παοξίδες. Ναι. Για το, να το βάλει στις 120 δόσεις που έχει τώρα η πορεία. Το εισιτήριο αυτό, να πάρουν όλοι, κατάλαβες. Και εκεί θα το βάλουμε. Δεν θέλει να βγει ένας πολιτικός να πει και εκεί θα το βάλουμε. Είναι τεράστιος αντιαριανός Αντιπαοξής από υποδρόμιο. Παλιός μάγκας της Θεσσαλονίκης. Παλιός κούκλο. Και πρώτα είναι φίλος μου. Αν δεν έχει χιούμερ θα ήταν φίλος μου. Όχι, δεν θα ήταν. Μαζί είδαμε το μάτς στο Λιτόχωρο. Παραθερίζει 4 μήνες κάτω στην παραλία. Τι ομάδα είναι? Άρης, ρε. Α, αριανός και με χιούμορ. Πρώτα είναι από τα αντιπαόξεις και μετά αριανός. Έχει χιούμορ όμως, αυτό τον σώζει. Άρα μήπως δεν είναι αριανός. Να σας ευχηθώ για την ομάδα σας. Κακή τύχη και όλα σας πάνε στραβά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Αυτό που εκτιμώ σε σένα είναι που το λες τα ίσια και δεν πας μου λοχτά όπως ο Κώστας. Με φαντάζεσαι εμένα έτσι? Όχι. Όχι. Κάτι τελευταίο. Για λέγε. Το φίλο τον Ανδρέα από την Αμερική, επειδή είναι συνονόματος και τον καταχωριέται πολύ. Ναι. Έδωσε 7 ευρώ και πήρε και πολύ καλά έκανε. Δώσε ένα 3 να ξέρει να υπογλώσσω δίπλα σου καλού κακού το βράδυ, ρε Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε από πολύ. Από τον Όλυμπο, φιλάκια πολλά. Πόσο θα κάτσει ακόμα, κύριε? Έφυγε ο Ανδρέας. Να του πείτε ότι με τον Δία έχουμε προσωπικές σχέσεις και δεν μασάμε που είναι εκεί. Ό,τι ευχή και να κάνει σήμερα δεν θα βγει και του έχω την καλύτερη απάντηση. Έχω τον άνθρωπο με τον οποίο ξεκίνησε να μας πει ότι και καλά βγάλετε τον αντικειμενικό τον Νίκο. Μάλιστα. Νίκο, δώσ' τα όλα! Καλησπέρα σας! Δώσ' τα όλα! Καταρχήν στον κύριο Ανδρέα θέλω να του πω, επειδή τον αγαπώ, αν και δεν τον γνωρίζω. Είναι λεβέντης. Μα μια φορά πρέπει να έχουμε βγει ένα τσίπουρο μαζί στο Αιγαίο, να θυμάμαι καλά. Αυτός είναι ο Νίκος. Αυτός. Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, αγαπητέ μου, όταν θα χτιστούν τα ανάκτορα της μεγάλης τούμπας και όταν θα κόβουμε την κορδέλα, θα σας πάρω εκεί για να μας κάνετε ποδαρικό εσείς. Γιατί είστε γουρλής μεγάλος. Αλλά όταν θα μπαίνετε από τη θύρα 1, θα βάλω ένα πατάκι εκεί που θα γράφει το όνομά σας με κεφαλαία γράμματα Ανδρέας για να σκουπίσετε τα λασπωμένα πόδια σας, κύριε Ανδρέα. Νίκο, τι έχω κάτι καλύτερο. Θα κάνουμε δουλειές. Θα πάμε να κάνουμε ένα θεματικό πάρκο που δεν τους έκοψε τόσα χρόνια με τους Ολύμπιους θεούς και θα το βάψουμε ασπρόμαυρο. Δίας άσπρος ήρα μαύρη. Απόλλωνας άσπρος Αφροδίτη μαύρη. Και θα τον κάνουμε να το βλέπει μέρα νύχτα, Νίκο. Φαντάζεσαι, Γιώργο μου, την Ήρα να είναι μαύρη. Τι ωραία που θα είναι, ρε φίλε. Ό,τι και να είναι Ήρα είναι ωραία, ρε. Από το αφού, κακό της τόσα χρόνια. Αφού οι τρεις θεές μαλώσανε, ποια είναι η πιο όμορφη, δεν μπορεί να ήταν άσχημη. Δηλαδή, σίγουρα θα ήταν κούκλα. Η Αθηνά, η Αφροδίτη και η Ήρα. Πάντως εκεί στον Όλυμπο που πηγαίνω καμιά φορά να μαζέψω βότανα, ναι, κάποιος μου σφύριξε ότι η Ήρα, λέει, έμοιαζε πολύ την Τασόκα Βαδία.
και στην ομορφιά, αλλά και στο χαρακτήρα της. Φιλέ, ήταν λίγο τρίτο δηλαδή. Αυτός που σου το είπε πρέπει να ήταν το λιγότερο χωριατό λιτοχωριανός, διότι δεν υπάρχει παρομοίωση μεταξύ θνητής και θεάς. Και θεάς. Και θεάς. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, από τις πιο ωραίες γυναίκες που κυκλοφορούν εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ο Σκαντζόχυρος. Δεν μπορεί να τον παρομοιάσει. Είπα και εγώ δύο παρά δύο, δεν θα μου πουν μια καλή κουβέντα. Κάτι θα πει, βέβαια, και για σένα κάτι θα πει. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έλα, Νικόλα. Ξημέρωσε μια πολύ ωραία μέρα για ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο θα γίνει το βράδυ. Ήδη αυτό το εισπράττουμε από τα πηγαδάκια και από τις παρέες. Γενικά η Μακεδονία μαζί για ένα τέτοιο μάτς. Μας έχει λείψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο Άρης ήταν στα χωράφια της Β' Εθνικής. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να τον καλωσορίσουμε στο γήπεδό μας αυτή τη φορά. Χωρίς να τον υποτιμήσουμε. Όπως πέρσι. Όχι, χωρίς να τον υποτιμήσουμε όπως κάναμε πέρσι. Ναι. Νομίζω ότι το ηθικό είναι πάρα πολύ ψηλό. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μόνο να χάσει πράγματα. Ο Άρης έρχεται για να πάρει ένα αποτέλεσμα και να πάρει και την ψυχολογία. Νομίζω ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε σήμερα. Από ό,τι παρακολούθησα και είδα κάποια πράγματα, το επίπεδο μας είναι σε πολύ καλό σημείο. Στα χάφτη μαθαίνεις, 5 λεπτά θα μας δώσει ο φίλος αυτό. Μην παίρνετε άλλη, ένα λεπτό Νίκο, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο. Υπάρχει μια γραμμή που θα βγει αμέσως μετά τον Νίκο. Δύο διαφημίσεις και πάμε σε σταμάτη μου ρελή. Λοιπόν, ναι. Ο Φερέρα δεν μπορούμε να βγάλουμε τι έχει μέσα στο κεφάλι του αυτή τη στιγμή. Άσε τους πέντε της άμυνας, πες μου τη δικιά σου τη γνώμη. Εγώ θα έβαζα στα χαφ Ελ Καντουρί μαζί με τον Μίσιτς. Αν και εκεί πέρα θα έχουμε λίγο η αχίλιο πτέρων μας, γιατί θα είμαστε λίγο βαργοί σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα είναι και ο Πέλκας, θα είναι. Θα προτιμούσα τον Ελσίτη να τον βάλω στο δεύτερο ημίχρονο. Από τη στιγμή που μπορεί να βγάλει μόνο ένα 50 λεπτό ποιοτικό, θα τον έβαζα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ξεκινούσα λοιπόν με Καντουρί και Μίσης. Και επίσης θέλω μια παράκληση σε σένα και από τα παιδιά εδώ που σε ακούμε, στα Γιάννητσά, για έναν φίλο μας ο οποίος πάντα πηγαίναμε σε αυτά τα παιχνίδια μαζί και μας λείπει. Χόρευε ένα τραγούδι που λεγόταν «Έρωτας Αρχάγγελος». Είναι το μόνο ζεϊμπέκικο που υπάρχει αυτή τη στιγμή που το τραγουδάει ο Μητροπάνος. Και ενώ όλα τα ζεμπέκικα τα χορεύεις με χαμηλωμένο κεφάλι, είναι το μόνο ζεμπέκικο που το χορεύεις με ψηλά το κεφάλι. Αν δύνατε στον ηχολήπτη μας εκεί τον μεγάλο... Μα αυτό θα κλείσουμε. Καλά με χατήρια, Νίκο. Είσαι λοιπόν, ο μόνος που θα έκοβα τώρα τον Παπακοσταντίνου για να βάλω Έρωτας Αρχάγγελος. Είναι το μόνο ζεϊμπέκικο που χορεύεται με ψηλά το κεφάλι κοιτώντας τον ουρανό. Καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Γεια χαρά. Γεια σου. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Τελευταία γραμμή εσείς. Καλησπέρα. Τη φίλη μου την Αποστολία και το φίλο μου τον Γιώργη. Τάπα εγώ ότι βγαίνει Κυριακή. Το είπες. Ασπρόμαυρη Κοζάνη. Όχι, χθες θα έβγαινα, αλλά ήμουν εδώ. Δεν έφυγα χθες και ήμουν έξω για καφεδάκι και δεν... Το προηγούμενο Σάββατο βγήκα από την Ιταλία. Σήμερα που είσαι. Τώρα φεύγω, πάω για Οικουμενίτσα, πέρασα τώρα από την Κοζάνη. Α! Έδωσες ένα χαιρετισμό στην πατρίδα μου. Ρίξε μια κόρνα. Σ' άκουγα και έδωσα. Για πες ρε φίλε Μάκη, πώς το βλέπεις το παιχνίδι το σημερινό? Του πάω κοντρα στον Άρη. Στην ομάδα μας πιστεύω να νικήσουμε. Φορνάρω λίγο, τώρα δεν ξέρω να ακούτε. Λοιπόν, πιστεύω να νικήσουμε. Τώρα για τον Μητροπάνο που είπε ο φίλος ήταν μεγάλος Ολυμπιακός και τι να ακούμε τώρα, τραγούδια από Ολυμπιακούς, σαν συγχωρέθηκε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά τον αγαπάμε τον Μητροπάνο. Τον αγαπάμε τον Μητροπάνο. Ναι, τον αγαπάμε τον Μητροπάνο. Φίλε. Και αν δεν έχει μνήσει εδώ Τούμπα, Θεσσαλονίκη, να τα λέμε. Να τα λέμε όλα. Πώς το λέω, Τούμπα, Αλκαζάρ και. Συγχωρέθηκε ο άνθρωπος, Θεός συγχωρέστον. Καλός ήταν, χρυσός ήταν, αλλά ήταν Ολυμπιακός, θα σου τιμήσουν αυτοί. Και τεράστιος εραστής από ό,τι ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Θέλω με άντρες εραστές δεν ασχολούμαι, ασχολούμαι μόνο με γυναίκες. Δώσε μας προβλέψεις. Τι προβλέψεις για σήμερα το βράδυ? Σκορ δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Νομίζω πως θα κερδίσουμε. Εντάξει. Τώρα μπαίνω σε τούνελ. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και καλό μεσημέρι. Να σε καλά, έφυγες. Αποστολία τις διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν.
Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τσίντζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα, βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Και γρήγορα την επόμενη διαφήμιση για να ακούσουν οι φίλοι από τα Γεννητσά και ο φίλος μας ο Νίκος την αφιέρωση που έχουν για το δικό τους φίλο. Έχεις πρόβλημα με τα λογιστικά σου βιβλία? Ψάχνεις κάποιον να τακτοποιήσει την επιχείρησή σου και όλα να δουλεύουν ρολόι? Λογιστικό γραφείο Γιάννη Παπαδόπουλου. Από λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών, προγράμματα επιχειρήσεων, Linder, ESPA, ΟΑΕΔ. Λογιστικό γραφείο λοιπόν Ιωάννη Παπαδόπουλου, Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης 3. Και στο τηλέφωνο 2310-222-216, αλλά και στο Πολύκαστρο Κιλκής Θερμοπυλών 19-23-43-0-23-900, δώστα Χριστό. Την εκπομπή την άκουσα, λέει, φίλος μας θέλει μήνυμα, με τον Μάριο και τον Χρύσαδο και οι δύο Κώστας και Γιώργος ξέφυγαν και δημιούργηκε η παρεξήγηση. Καλό αγώνα σήμερα, είναι ωραίος ο φίλος ο Δημήτρης που μου στέλνει το μήνυμα. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις, κόριτσι μου? Πολλά είχα, ούτε ρεπορτάζ με τα φέρα μου, ούτε προϊστορίες, ούτε τις ομάδες, ούτε τις συνθέσεις. Είναι τρομερή, όμως... πλέον η εκπομπή έχει ανέβει πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και η Αποστολία όλους τους ακρατές και για το επίπεδο. Λίγο σήμερα ξεφύγαμε, ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η κόντρα και με τον κύριο Κώστα, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος, και όμως με τον φίλο τον Γιώργο από την Ολλανδία, που μπορεί να μην είμαστε φίλοι όπως είμαι με τον κύριο Κώστα, αλλά είναι και αυτός ένας αγαπητός ο ακρατής. Λίγο να χαμηλώσουν οι τόνες μέχρι εδώ, να περάσει και το μάτς. Εύχομαι εγώ προσωπικά να γίνει ένα ήρεμο μάτς στον κόσμο και στην κερκίδα. Όταν λέω ήρεμο, εννοώ μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού. Η ηχητική βία δεν με πειράζει καθόλου. Μέσα οι παίκτες να τα δώσουν όλα, να δούμε μια ματσάρα. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή είμαι και φίλο Παναθηναϊκός και οι Παναθηναϊκοί τα έχουν καλύτερα με τους Παοξίδες, θέλω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και επιτέλους, φίλοι και φίλες, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αγαπάμε τον αθλητισμό. Εγώ θεωρώ ότι και οι Παοξίδες περίμεναν πώς και πώς τον Άρη στην πρώτη εθνική για να γίνονται τέτοια παιχνίδια, βέβαια, για να μπορούν, βέβαια, να τα απολαμβάνουν, για να μπορεί να υπάρχει το πείραγμα. Μιλάμε για παιχνίδι, για αθλητισμό, για διασκέδαση. Το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση. Όσο χώρο κι αν κερδίζει περισσότερο ή λιγότερο στη ζωή του καθενός, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απολαμβάνουμε αυτά τα ντέρμπι. Να τα χαρούμε λοιπόν όλοι, είτε από τα σπίτια μας, είτε από το γήπεδο, είτε από τα hot spot που είπε και ο φίλος ο Γιώργος. Από όπου και αν το παρακολουθείς κανείς, να είναι ένα ωραίο παιχνίδι με ωραίες φάσεις και ο πιο καλός, ο πιο δυνατός να κερδίσει. Μπράβο, Αποστολίτσα, έχεις ανέβει πολύ στο μπλα μπλα τον τελευταίο καιρό. Είσαι έτοιμη για το σε πουλήσω. Ήρθε η ώρα να γίνω τάλαρα. Σε πουλήσω, σε κάνω τάλαρα. Είμαι ρομαντική. Είσαι, δεν είσαι, θα πάρουμε τα λεφτά και πάλι παρέα θα είμαστε. Τι, χωρίζουμε εμείς ποτέ? Θα κάτσω, θα πάρω τα λεφτά. Θα κάνω και αλλού, θα είμαι και εδώ όμως. Το κάνουμε. Θα βγαίνεις ντεμάξει το τηλέφωνο. Τι θες στο τηλέφωνο? Αλλά θα είμαι εδώ. Θα είσαι εδώ, θα κάνω τα λεφτά, λεφτά. Εννοείται. Μην κάνεις σαν το στόχο, δηλαδή να πάρεις τα λεφτά για την κάτσε μετά ή σαν το Βέρμπλουμ. Και αν επαναπαυτώ. Ναι. Σε κάνω τάλαρα, εμείς θα είμαστε πάντα μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να χωρίσουμε. Είναι μια σχέση ζωής, μεγάλου ζωής, αδερφού, πατέρα, θέλετε όπως θέλετε, με το παιδί του, το δημιούργημά του, γιατί δεν είναι μόνο η εκπομπή, η Αποστολία με την παρέα και πολλές δικές μου συμβουλές και παροτρήσεις έχει γίνει αυτό το πλάσμα που αγαπάει όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία. Συμπεριφορά την έμαθα, διότι όταν τη γνώρισε ήταν αγρίο κάτσικο, έτοιμο να σκοτώσει όλο τον κόσμο που θα την πείραζε. Έμαθε να ελίσσεται, σπούδασε περισσότερο, έκανε προσπάθειες και από εδώ και πέρα θέλω να κάνει και το επόμενο βήμα για να πάρει σειρά και το άρα το κοριτσάκι που περιμένει. Άτε κύριε Γιώργο μου, λέει 9 χρόνια, λέει, δεν φτάνει, λέει. Ξέρω. Να της πείτε να μάθει από ντου πρώτα, γιατί το αγριοκάτσικο υπάρχει, απλά το κρύβω καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να ξέρετε ότι σαν την υγεία δεν έχει, ρε παιδί μου. Όπως λέμε, σαν τη Χαλκιδική δεν υπάρχει. Ποια Χαλκιδική? Σαν την υγεία δεν υπάρχει. Έχοντας υγεία, ψαχνόμαστε, βρίσκουμε εργασία. Και όταν υπάρχει υγεία και εργασία, μπορείς να βγάλεις και λεφτά. Έχοντας λοιπόν υγεία, εργασία και χρήματα, τότε ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση, αρκεί να έχουμε τις σωστές επιλογές και να προσέχουμε αυτούς που μας προσέχουν και να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπάνε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλό αγώνα, καλό ντέρπι στους Παοξίδες και τους Αριανούς. Κασίλε μου όπως κερδίσει, ευχή μου να κερδίσει ο Πάο.